Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή σήμερα, 10 Δεκεμβρίου, και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Θα ξεκινήσουμε με την ενημέρωση σας αναφορικά με την πορεία της πανδημίας στην περιοχή μας αλλά και σε ολόκληρη την χώρα, με τον ΕΟΔΗ να ανακοινώνει το τελευταίο 24ωρο 146 νέα κρούσματα σε ολόκληρη την περιφέρεια Ήπειρου. Εξ αυτών τα 73 είναι στον νομό Ιωαννίνων, τα 27 στον νομό της Σάρτας, 25 στον νομό της Πρέβεζας και 15 στο νομό της Θεσπρωτείας. Σε επίπεδο χώρας, 5.087 είναι οι νέες διαγνώσεις του τελευταίου 24ωρου, ενώ 103 είναι οι συνάνθρωποι μας που κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο. Στους 702 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Και να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη τοπική ειδησιογραφία. Ο ζήτημα επιβίωσης του παραγωγικού κόσμου και ύπαρξης του πρωτογενού τομέα έθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση των αγροτοκτηνοτρόφων, με στόχο να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος παραγωγής και στη δραματική αύξηση του ενεργειακού κόστους. Ο κύριος Τσίπρας, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην Ήπειρο, επισκέφθηκε την Κεστρίνη Θεσπρωτείας, όπου συνομίλησε με τους μαντάρινο-παραγωγούς. Τον φόβο ότι ο φετινός χειμώνας μπορεί να είναι πιο δύσκολος ακόμη και από τους μνημονιακούς χειμώνες, ειδικά για τους ανθρώπους της παραγωγής, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, επισκεπτόμενος την Κεστρίνη Θεσπρωτείας και έχοντας συνομιλία με τους μανταρινοπαραγωγούς. Στην επίσκεψή του στη Κεστρίνη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνοδευόταν από τον βουλευτή Θεσπρωτείας Μάριο Κάτσι και τον επικεφαλής της παράταξης κοινότων επιρωτών Γιώργο Ζάψα. Οι εκπρόσωποι των καλλιεργητών μετέφεραν στον κύριο Τσίπρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της δραματικής αύξησης του κόστους παραγωγής, η οποία ειδικά τη φετινή χρονιά είναι μειωμένη κατά σχεδόν 40% λόγω των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν την περίοδο της ανθοφορίας. Μάλιστα, όπως ανέφεραν, ο συγκεκριμένος κλάδος έμεινε χωρίς στήριξη την περίοδο της πανδημίας. Ένα ζάμα δεν γίνει κάτι που ανατρέλει τελείως. Υπάρχουν και πολλά βράδια που έχει και 70%. Είναι και πολλά που είναι, ναι, και... Αλλά μέσα ώρα... Είχατε αποζημιώσει. Βαλικά. Τίποτα. Γιατί δηλαδή. Κάτι μας είχαν πει για 70 ευρώ ότι θα παίρναμε μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Και εμείς το 19 ευρώ, ε. Πρόεδρε, πραγματικά από εσάς περιμένουμε, δηλαδή σήμερα που παρευρεθήκατε σήμερα εδώ, σε εσάς περιμένουμε, ποντάρουμε. Αυτούς τους πρώτους εδώ. Δύο χρόνια έχει πάρει τίποτα. Ούτε ευρώ. Μας κουλάνε παραμύθι, εργά, παραμύθι και να βγω και στα κανάλια. Από εσάς πραγματικά περιμένουμε από κανέναν άλλο. Μας έχουν γραμμένους. Εμείς το αποδείξαμε. Και 70 ευρώ το στρώμα που πήραμε από εσάς και εσείς πέσετε παρότι στο μνημόνιο σαν πρωθυπουργό. Το παλέψαμε, έστω και 70. Δεν θα πάμε με τραπέζι μπροστά εδώ πέρα από τη σεζόν. Ο κύριος Τσίπρας από την πλευρά του τόνισε πως είναι αναγκαίο να δοθεί ειδική μέρημνα στους ανθρώπους της παραγωγής, επισημένοντας πως είναι ένα ζήτημα επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα. Και πριν γνώριζα πάρα πολύ καλά το μεγάλο πρόβλημα του αγροτικού κόσμου είναι το αυξημένο κόστος παραγωγής, που όμως σήμερα με τους λογαριασμούς του ρεύματος να έχουν εκτιναχθεί, να έχουν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί. Αλλά και με το υψηλό κόστος του πετρελαίου κίνησης, αντιλαμβάνομαι, και αν λάβει κανείς υπόψη τις συνολικότερες ανατιμήσεις και στις ζωοτροφές και στα αγροτικά εφόδια, το μεγάλο ερώτημα το οποίο υπάρχει σήμερα για τον αγροτικό κόσμο είναι υπαρξιακό ερώτημα. Δεν είναι ερώτημα αν θα ρεφάρουμε φέτος την παραγωγή ή όχι και θα έχουμε ένα εισόδημα. Είναι υπαρξιακού χαρακτήρα. Αν θα ρημώσει η ύπαιθρος, αν θα σπέρνουμε τα χωράφια, αν θα μαζεύουμε τους καρπούς ή αν θα τα παρατήσουμε. Δεν θέλω να πω πολλά και κυρίως να ασκήσω κριτική σε σημαντικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το θέμα των αποζημιώσεων, το θέμα των πληρωμών που ξανά δεν γίνονται στην ώρα τους. Εγώ θέλω να βάλω ένα κρίσιμο θέμα και να σας ακούσω βεβαίως μετά. Το κρίσιμο θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα
Γιατί αλλιώς δεν θα βγει ο χειμώνας. Γιατί αλλιώς δεν θα καλλιεργηθούν την άνοιξη στα χωράφια, στήριξη του αγροτικού κόσμου, για να μπορέσουν να τα απεξέλθει, να μπορέσει να τα απεξέλθει σε αυτό το πολύ υψηλό φέτος κόστος παραγωγής. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει λογαριασμούς ρεύματος, αλλά η ρήτρα αναπροσαρμογής, η λεγόμενη, είναι μεγαλύτερη από ό,τι η ίδια η τιμή του ρεύματος. Το δεύτερο που θέλω να πω ότι είναι άμεσα αναγκαίο, είναι να παγώσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο. Να επιστραφεί δηλαδή. Για μια μέση αγροτική καλλιέργεια αυτό σημαίνει 2.000 ευρώ λιγότερα. Είναι σημαντικό. Και αν δεν γίνει τώρα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη μεγάλη κρίση των ανατιμήσεων και της ακρίβειας, πότε θα γίνει. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο μέτρα είναι μέτρα που πρέπει άμεσα να ληφθούν. Δεν θα μας βγάλουν από τις μεγάλες δυσκολίες. Ενδεχομένως όμως θα ελαφρύνουν την κατάσταση σημαντικά, θα δώσουν μια ανάσα για να βγούμε από το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με το υπαρξιακό, επαναλαμβάνω, πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής, τους παραγωγούς, τους αγρότες, αλλά και τους κτηνοτρόφους. Από εκεί και πέρα, κατανοώ ότι εδώ ίσως αντιμετωπίζεται ένα ειδικότερο θέμα σε σχέση με μια άσχημη χρονιά παραγωγής φέτος, καθότι χτυπήθηκε ανθοφορία το περασμένο Απρίλιο. Και άρα εδώ πρέπει να υπάρξει μια ειδική πρόνοια και μέρημνα, ώστε να οι αποζημιώσεις να καλύψουν ένα σημαντικό μέρος απώλειας του εισοδήματος. Αλλά επαναλαμβάνω, θέλω να σας ακούσω, επαναλαμβάνω, μεγάλη αγωνία για μένα αυτή την πολύ δύσκολη χρονιά φέτος. Δεν θέλω να πω υπερβολές, αλλά φοβάμαι ότι τούτος ο χειμώνας μπορεί να είναι και πιο δύσκολος από τους μνημονιακούς χειμώνες, ειδικότερα για τον κόσμο της παραγωγής. Θέλω λοιπόν να επαναλάβω ότι αυτή την πολύ δύσκολη χρονιά πρέπει να υπάρξει πρόνοια ώστε να αντέξει ο κόσμος εκείνος ο οποίος δεν είναι στα φώτα της δημοσιότητας, δεν τον βλέπουν συχνά οι κάμερες, αλλά είναι ο κόσμος που κρατάει όρθια την ελληνική οικονομία, που είναι ο κόσμος της παραγωγής. Θα μείνουμε στην επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα και στην χθεσινοβραδινή του ομιλία εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου καταφέρθηκε με σκληρότατες εκφράσεις κατά του Πρωθυπουργού προσωπικά αλλά και της κυβέρνησης συνολικότερα. Το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα επικεντρώθηκε στην πανδημία και το κύμα ακρίβειας, υπογραμμίζοντας ότι πολιτικός αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η Νέα Δημοκρατία και η Δεξιά, και αναφέρθηκε στον στόχο για νίκη στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Με επίθεση προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και συνολικά στην κυβέρνηση, συνοδεύτηκε η ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα στα Γιάννενα το βράδυ της Πέμπτης, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην πόλη μας. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως η χώρα δεν είναι μόνο σε κλειό πανδημίας ακρίβειας, αλλά και σε κλειό Μητσοτάκη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα αφορούσε την πανδημία και τους λανθασμένους χειρισμούς από πλευράς της κυβέρνησης, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει όλα τα στοιχεία για την πορεία των ασθενών που διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ, τη θνητότητα εντός και εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, με αφορμή και τις καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ για VIP ΜΕΘ. Η χώρα μας, δυστυχώς, δεν είναι μόνο στον διπλό κλειό της πανδημίας και των ανατιμήσεων και της ακρίβειας. Η χώρα είναι και σε κλειό Μητσοτάκη. Σε κλειό αναισθησίας, σε κλειό κινησμού, σε κλειό ψεύδους, ολοκληρωτικής και αθεράπευτης άγνοιας και αγνόησης του δράματος που ζουν οι συμπολίτες μας. Και θα ήθελα ευθύς εξ αρχής να το πω, χωρίς να μάσεις τα λόγια μου. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Όσο πιο γρήγορα απαλλαγούμε από το κλειό Μητσοτάκη, τόσο περισσότερα εφόδια θα έχουμε για να ξαναστήσουμε την κοινωνία στα πόδια της. Όσο πιο γρήγορα καταφέρουμε να απαλλαγούμε από το κλειό Μητσοτάκη και από αυτή την κυβέρνηση, τόσο περισσότερες ανθρώπινες ζωές θα προστατεύσουμε. Γιατί αυτή η κυβέρνηση, ξέρετε, έχει καταφέρει το ακατόρθωτο. Το τέλος του 2021
να είναι ακόμα χειρότερο από ότι ήταν το τέλος του 2020. Αν θυμάστε, πέρυσι τέτοια εποχή είχα επισκεφθεί την πόλη σας, τα Γιάννενα, σε συνθήκες πανδημίας και πέρυσι. Αλλά είναι χειρότερα φέτος. Ενώ πέρυσι δεν είχαμε το εμβόλιο. Σήμερα, τελευταία στοιχεία, οι πρόχειρα διασωληνωμένοι έχουν ξεπεράσει τους 180. Ξέρετε κάτι, η εικόνα αυτή, την οποία βιώνουμε, γνωρίζουμε όλοι όσοι έχουμε επισκεφθεί ή όλοι όσοι είχαμε δικούς μας ανθρώπους στα νοσοκομεία αυτές τις μέρες, η εικόνα αυτή είναι μια τριτοκοσμική εικόνα. Η εικόνα αυτή είναι μια εικόνα ντροπής για μια ευρωπαϊκή χώρα. Και η πανδημία δεν άρχισε χθες, για να πει κανείς ότι ευνηδιαστήκαμε. Είχαμε 2 ολόκληρα χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια να γίνει η αναγκαία στήριξη των υποδομών. 2 ολόκληρα χρόνια να προσληφθούν οι γιατροί και νοσηλευτές. 2 ολόκληρα χρόνια να αναπτυχθούν μονάδες εντατικής θεραπείας. 2 ολόκληρα χρόνια να στηριχθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν είναι κάτι που μας ευνηδίασε. Δεν είναι κάτι που έγινε χθες. Αλλά η πολιτική επιλογή, η ιδεολειπτική αιμονή αυτής της κυβέρνησης. Θέλω λοιπόν να καλέσω για άλλη μια φορά από εδώ, από τα Γιάννενα, την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να δώσει τώρα όλα τα στοιχεία για την πορεία των ασθενών που διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ, καθώς και όλα τα ποσοστά που αφορούν τη θνητότητα των ασθενών με κορονοϊό, τόσο εντός όσο και εκτός των ΜΕΘ. Με τα στοιχεία της πανδημίας, κανένας δεν έχει δικαίωμα να παίζει ή να κρύβει. Δεν έχουμε πανδημία ανεμβολίαστων, όπως λένε, αλλά έχουμε κρίση δημόσιας υγείας. Με 100 νεκρούς την ημέρα και με κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η χώρα μας βιώνει μια υγειονομική τραγωδία και το θέμα, ξέρετε, δεν είναι μόνο ο μεγάλος αριθμός των απολειών. Το θέμα είναι ότι πολλές από αυτές τις απώλειες, πολλοί από αυτούς τους θανάτους είναι αποτρέψιμοι θάνατοι. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χρησιμοποίησε βαρύτατους χαρακτηρισμούς για τον Πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη με περικεφαλαία για το θέμα της ακρίβειας και της οικονομίας. Ο κ. Μητσοτάκης στο θέμα της οικονομίας και των βασικών πολιτικών επιλογών δεν είναι ούτε ανέμελος ούτε ανίδεος. Έχει σχέδιο. Αυτό που είπε λοιπόν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν ένα απόλυτο ψέμα. Συνειδητό ψέμα. Ούτε ανέμελος ούτε ανίδεος. Αλλά ψεύτης με κεφαλαία γράμματα. Ψεύτης με περικεφαλαία. Άρα λοιπόν το πρώτο που θα κάναμε εμείς θα ήταν η αύξηση στα 800 ευρώ το κατώτατο μισθό για να δώσουμε ανάσα και προοπτική στους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη δυσκολία. Το δεύτερο, θα εφαρμόζαμε άμεσα αυτό που έκανε και η Ισπανία, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτατο επίπεδο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το τρίτο πολύ σημαντικό, το οποίο θα κάναμε και έχουμε εξαγγείλει ως αναγκαιότητα από την αρχή της πανδημίας, είναι κάτι το οποίο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Είναι η διαγραφή των χρεών που δημιουργήθηκαν στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες την περίοδο της πανδημίας. Και η αποπληρωμή, η διαγραφή μέρους τους, μεγάλου μέρους τους, και η αποπληρωμή των υπολείπων σε 120 δόσεις. Να μην κηρύξουμε το τέλος της πανδημίας πριν η πανδημία τελειώσει. Και να μην κηρύξουμε το τέλος των ενισχύσεων σε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη, επαγγελματίες και επιχειρηματίες, ενώ η πανδημία αυτή τη στιγμή μας δείχνει τα δόντια της. Και άρα οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι μεγάλες. Και ενώ και η ακρίβεια μας δείχνει τα δόντια της. Άρα ένα νέο γύρο μη επιστρεπτέων ενισχύσεων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά τώρα, επαναλαμβάνω, που υπάρχει αυτή η ραγδαία αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μοναδικός αντίπαλος είναι η δεξιά και η πολιτική της, όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του, λέγοντας πως υπάρχει ένας μονάχα πολιτικός στόχος. Ο αγώνας για την νίκη επί του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι ένα παράδοξο της ιστορίας. Για μας είναι απολύτως φανερό ότι πρώτη μας βασική αποκλειστική προτεραιότητα είναι να φύγει η κυβέρνηση της δεξιάς, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Και αναρωτιέμαι
Αναρωτιέμαι αν σήμερα μπορεί να ομνύει κανείς στη Δημοκρατική Παράταξη, στην ιστορία και στους αγώνες της, αν δεν ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα αυτό το αταλάντευτο μέτωπό του με τη δεξιά, το αταλάντευτο μέτωπό του με τη Νέα Δημοκρατία και ιδιαίτερα με τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να είσαι και με τη Δημοκρατική Παράταξη και με τη δεξιά. Ή με τη Δημοκρατική Παράταξη ή με τη δεξιά. Εμείς δεν έχουμε πολιτικούς αντιπάλους. Εχθρούς πολιτικούς. Διαφορές έχουμε, ναι. Αλλά δεν έχουμε πολιτικούς αντιπάλους και πολιτικούς εχθρούς. Ούτε στο χώρο της αριστεράς με τα άλλα κόμματα, ούτε στο χώρο της κεντροαριστεράς, ούτε στο χώρο του κέντρου. Έχουμε διαφορές, αλλά όχι εχθρότητα. Εμείς έχουμε ένα μονάχα πολιτικό αντίπαλο και αυτός είναι η δεξιά και η πολιτική της. Και γι' αυτό και έχουμε και ένα μονάχα πολιτικό στόχο. Ένα μονάχα στόχο για τον οποίο σας καλώ να αγωνιστούμε. Να νικήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα στον τόπο. Να βγούμε πρώτο κόμμα και με διαφορά για να ανοίξει ο δρόμος για την προοδευτική διακυβέρνηση στον τόπο μας. Στόχος λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η νίκη επί του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη, στόχος του Κινήματος Αλλαγής είναι μέσα από τις εσωκομματικές διαδικασίες που ολοκληρώνονται την ερχόμενη Κυριακή να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο και να μπορέσει να αποτελέσει έναν ισχυρό πόλο την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές. Θα τα δούμε όλα αυτά στον δρόμο προς την δεύτερο γύρο των εκλογών. Με τον βουλευτή Άρτας του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Χρήστο Γκόκα. Κύριε Γκόκα, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Καλησπέρα σας, κυρία Σταύρου, και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που έχουμε για αυτή την επικοινωνία. Λοιπόν, κύριε Γκόκα, θέλω να ξεκινήσουμε έτσι, επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε αναφορικά με τον πρώτο γύρο των εκλογών. Σίγουρα υπήρξε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, μια συμμετοχή που ξεπέρασε, φαντάζομαι, κάθε προσδοκία και όλων εσάς που σίγουρα είχατε θέσει ψηλά τον πήχη για να φτάσετε τον αριθμό των συμμετεχόντων αντίστοιχο αυτό του 2017, των 212.000, αυτό ξεπεράστηκε κατά πολύ. Και νομίζω ότι αυτός ο πρώτος στόχος, λοιπόν, επετεύχθη σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγματι, έχετε δίκιο. Υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ξεπεράσαμε αρκετά το στόχο που είχαμε. Νομίζω ότι ο κόσμος εξέφρασε με αυτόν τον τρόπο τις προσδοκίες του και τις ελπίδες του στο κίνημα αλλαγής για μια εναλλακτική αξιόπιστη λύση στα προβλήματα και τα διέξοδα που υπάρχουν σε μια προοδευτική πολιτική κατεύθυνση. Και εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε να ευχαριστήσουμε αυτούς τους 270.000 πολίτες που προσήλθαν στις κάλπες την πρώτη Κυριακή για την τιμή και τη στήριξή τους. Και βέβαια οφείλουμε να ανταποκριθούμε στην ευθύνη που δημιουργεί αυτή η μαζική συμμετοχή ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες, να ανταποκριθούμε σε αυτή την ελπίδα και να είμαστε συνεπείς στην παραπέρα πορεία μας απέναντι σε όλη αυτή την θετική πολιτική κατάσταση που διαμορφώνεται για μας εδώ και κάποιους μήνες, ιδιαίτερα μετά την απώλεια, τον αδόκητο θάνατο της αείμνησης Φόφης Γεννηματά, που πράγματι ενεργοποίησε και συναισθήματα και ζωντάνεψε μνήμες. Είχαμε τις υποψηφιότητες, προσθέθηκαν και άλλες υποψηφιότητες, δόθηκε μια δυναμική, δημιουργήθηκε ένα θετικό πολιτικό κλίμα. Και πλέον είναι ευθύνη όλων μας να το διατηρήσουμε, να το αξιοποιήσουμε, να διασφαλίσουμε την παραπέρα πορεία μας με βάση και την πολιτική παρακαταθήκη που έχουμε και από τη Φόφη Γεννηματά και βεβαίως από όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε βέβαια τώρα τη δεύτερη Κυριακή
Και βεβαίως θα πρέπει να τονίσω ότι αυτή η δυναμική που δημιουργήθηκε από την εκλογή της πρώτης Κυριακής θα πρέπει να ενισχυθεί, διότι ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι το κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη, να γίνει ο πρωταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων. Και γι' αυτό καλούμε όλους τους συμπολίτες που ήρθαν και ψήφισαν την πρώτη Κυριακή να έρθουν να ψηφίσουν και τη δεύτερη Κυριακή. Σίγουρα αυτό είναι, παραμένει στοίχημα η συμμετοχή και για τη δεύτερη Κυριακή, κύριε Γκόκα, γιατί πάντα σε εκλογικές διαδικασίες με δύο γύρους ήθιστε έτσι, οι υποστηρικτές, αν θέλετε, κάποιων υποψηφίων που δεν παίρνανε στον δεύτερο γύρο, ίσως απογοητευμένοι να μην προσέρχονται στις κάλπες την δεύτερη Κυριακή. Σε κάθε περίπτωση όμως μπορούν και αυτοί με την δική τους ψήφο να καθορίσουν την επόμενη ημέρα στον χώρο. Και θα πρέπει να συμμετέχουν, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να απογοητευτεί κανείς. Ήταν 6 άξιοι υποψήφοι για την προεδρία του κόμματος. Μοιραία πάμε με τους δύο πρώτους. Θα εκλεγεί ένας τη Δευτέρα. Όλοι μπορούμε να έχουμε τις επιλογές μας και την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή. Τη Δευτέρα όλοι μαζί στηρίζουμε τον πρόεδρο που θα εκλεγεί. Είναι σημαντικό, επαναλαμβάνω, διότι εκτός από το γεγονός ότι η εκ νέου μεγάλη συμμετοχή ενισχύει και επιβεβαιώνει αυτή τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί για την παράταξη, είναι σημαντικό για τον επόμενο πολιτικό μας στόχο που είναι η ενότητα. Mm-hmm. Σημαίνει ότι όλοι μαζί είμαστε και την πρώτη Κυριακή, είμαστε και τη δεύτερη Κυριακή. Εξάλλου οι επιλογές αφορούν στα πρόσωπα, βεβαίως που το καθένα έχει έναν δικό του τρόπο να εκφράζει και κάποιες επιμέρους απόψεις σε ορισμένα θέματα, αλλά βασικά υπηρετούμε τους ίδιους στόχους. Έχουμε τα ίδια οράματα, μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και αρχές, έχουμε τις ίδιες ιδεολογικές και πολιτικές αντιλήψεις. Άρα λοιπόν όλοι μαζί θα πάμε τη Δευτέρα και θεωρώ ότι είναι συνθήκη πολιτικής ενότητας και η συμμετοχή της δεύτερης Κυριακής. Και βεβαίως από εκεί και πέρα ευθύνη όλων μας, του νέου Προέδρου, των υποψηφίων Προέδρων, της κοινοβουλευτικής ομάδος, των στελεχών, των μελών, των φίλων, είναι να συνεχίσουμε με ενότητα. Μας περιμένει πολλή δουλειά. Τα τελευταία 2 χρόνια έγινε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια με την πρωτοπορία στην προσπάθεια αυτή της αείμνησης της Φόφης γεννηματά. Έχουμε κατακτήσει την αυτόνομη πορεία μας. Έχουμε δώσει σαφέστερα την προοδευτική μας πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα. Έχουμε δώσει τα χαρακτηριστικά της ενός σύγχρονου σοσιαλδημοκρατικού κόμματος και βέβαια έχουμε η μεγάλη παρακαταθήκη της Φόφης γεννηματά είναι η ίδια η ενότητα την οποία έκανε πράξη. Ξεκινήσαμε το 2017 από άλλη αφετηρία. Είμαστε σε ένα σημείο που μπορούμε και πρέπει να συνεχίσουμε για να υλοποιήσουμε το στόχο που ανέφερα και στην αρχή, να είμαστε πρωταγωνιστές των εξελίξεων για να δώσουμε στη χώρα τη δυνατότητα μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης που θα απαντά στα προβλήματα και στα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί και από τη σημερινή κυβέρνηση και από την προηγούμενη κυβέρνηση και σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση που απογοητεύουν. Αυτή η δουλειά που έγινε αυτά τα 2 χρόνια, κυρία Σταύρου, έχει διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, το νέο πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο που στοχεύει στο να υπηρετήσουμε την κοινωνία και την πατρίδα με μια νέα αλλαγή. Αυτή είναι η δουλειά που μας περιμένει, με επικεφαλή στο νέο πρόεδρο που θα έχουμε την Κυριακή, όλοι μαζί για να ανταποκριθούμε σε αυτό που είναι η αποστολή αυτού του κόμματος από τον ιδρυτή του, δηλαδή να υπηρετούμε τον λαό και την πατρίδα.
Σίγουρα το διακύβευμα είναι η ενότητα την επόμενη μέρα, κύριε Γκόγκα, για αυτόν τον χώρο, γιατί δυστυχώς η εσωστρέφεια τα προηγούμενα χρόνια δημιούργησε τα δικά της προβλήματα και νομίζω ότι δεν έχετε πλέον άλλα περιθώρια να ανοίξει ένας νέος κύκλος, αν θέλετε, εσωστρέφειας μέσα από αυτή την εσωκομματική διαδικασία, έτσι, σε καμία περίπτωση. Έχετε δίκιο. Παράλληλα με την υπερδεκαετή πλέον κρίση στη χώρα μας, οικονομική και υγειονομική, που έφερε και οικονομική και κοινωνική κρίση παράλληλα, είχαμε και εμείς πολλά προβλήματα ως χώρος. Πληρώσαμε ακριβά το τίμημα της επιλογής να προτάξουμε το συμφέρον της χώρας έναντι του κομματικού και προσωπικού πολιτικού κόστους. Έχουμε κάνει πολλή συζήτηση και έχουμε κάνει και κριτική και αυτοκριτική. Αν χρειαστεί να ξανακάνουμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πάμε στα επόμενα βήματα, διότι πλέον υπάρχουν συγκεκριμένες αναγκαιότητες και προτεραιότητες τις οποίες εμείς καλούμαστε, και αυτό το μήνυμα μας έδωσαν και οι 270.000 πολίτες που ήρθαν, ότι περιμένουν από μας να δουλέψουμε στην κατεύθυνση της προσφοράς για τα προβλήματα που υπάρχουν και την προοπτική που έχει ανάγκη ο τόπος μας, οι παραγωγικές δυνάμεις, οι επαγγελματίες, οι μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις, οι νέοι μας που θα πρέπει να έχουν ένα μέλλον στον τόπο τους, και βεβαίως είναι ένα κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού απαραίτητο για την για το μέλλον της χώρας μας, για την προσπάθεια της ανασυγκρότησής της, της οικονομικής και αναπτυξιακής. Πάντως, κύριε Γκόκα, σε αυτή την εβδομάδα μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου ακούστηκαν, η αλήθεια είναι ότι ανέβηκαν πιο πολύ οι τόνοι σε σχέση με όσα ζήσαμε στο προηγούμενο διάστημα της αυτής της προεκλογικής εσωκομματικής διαδικασίας. Δηλαδή, είδαμε σίγουρα κάποιους υποψηφίους που δεν πέρασαν στο δεύτερο γύρο να προτείνουν ακόμη και την απόσυρση του κυρίου Παπανδρέου από τον δεύτερο γύρο, ώστε να μην πάμε στο δεύτερο γύρο. Είδαμε χθες τις καταγγελίες από πλευράς του κυρίου Παπανδρέου για νοθεία. Ο ίδιος βέβαια είπε ότι μίλησε για παρατυπίες και παρερμηνεύθηκαν τα λεγόμενά του. Ανταπαντήσεις, αν θέλετε, μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Παπανδρέου για fake news και οτιδήποτε. Αυτά μπορούν να χαλάσουν, αν θέλετε, αυτό το κλίμα της ενότητας την επόμενη ημέρα, ή είναι στο παιχνίδι το προεκλογικό, θα έλεγε κανείς? Νομίζω ότι φτάσαμε πλέον στην Παρασκευή. Στην ουσία, ουσιαστικά έχει κλείσει η προεκλογική και η μεσοεκλογική περίοδος μεταξύ των δύο γύρων. Θεωρώ ότι γενικά υπήρξε ένα υψηλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού στην προσπάθεια, στην πολύ αξιόλογη και αξιέπινη προσπάθεια που έκαναν και οι έξι υποψήφοι. Θεωρώ ότι και αυτά τα οποία υπόθηκαν αυτές τις μέρες δεν ξεπέρασαν κάποια όρια, δεν δημιουργούν πρόβλημα κατά τη γνώμη μου για την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι δόθηκαν και οι απαντήσεις και οι εξηγήσεις. Εξάλλου, οι πολίτες που θα προσέλθουν στην κάλπη θα αξιολογήσουν οτιδήποτε άκουσαν ή θα λάβουν υπόψη οτιδήποτε υπόθηκε. Νομίζω και το πρόβλημα σχετικά με κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μη ακριβή εφαρμογή κάποιων κατευθυντήριων οδηγιών, που θέλω να πιστεύω ότι τελικά αυτός ήταν και ο στόχος της όλης συζήτησης, νομίζω ότι δεν έχει πλέον αντικείμενο, δεδομένου ότι στο δεύτερο γύρο θα υπάρχουν, είναι πιο απλή η διαδικασία. Θεωρώ ότι και μετά από αυτή την εμπειρία θα αποφευχθούν τυχόν αστοχίες οι οποίες δεν ήταν στο επίπεδο που να δημιουργούν κάποιο μείζον ζήτημα. Συνεπώς, εκτιμώ ότι όλη η διαδικασία ολοκληρώνεται μάλλον ομαλά, και θεωρώ ότι από τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει όλοι μαζί. Κύριε Γκόκα, αναφερθήκατε και εσείς νωρίτερα στο ότι έχετε κατοχυρώσει αυτή την αυτόνομη πορεία του κινήματος αλλαγής. Παρ' όλα αυτά, από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ
Και από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα παραμένει ανοιχτή αυτή η πρόσκληση για την προοδευτική διακυβέρνηση την επόμενη ημέρα και μάλιστα θέτει και το ερώτημα προς τον χώρο τον δικό σας ότι, το ότι θα πρέπει να αποφασίσετε απέναντι σε αυτή την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας η οποία οδηγεί τη χώρα προς τα πίσω, θα πρέπει και εσείς να πάρετε μια ξεκάθαρη θέση για το αν θα είσαστε με την δεξιά ή αν θα είσαστε με την προοδευτική παράταξη, όπως λέει χαρακτηριστικά, με τη δημοκρατική παράταξη. Δεν υπάρχουν τέτοια διλήμματα για μας, κυρία Σταύρου. Εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε απαντήσει πολύ καθαρά σε αυτό το θέμα. Η πορεία μας είναι αυτόνομη με βάση τις πολιτικές μας, με βάση τις θέσεις μας, με βάση τις προτάσεις μας και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που κυβερνά, που ξεδιπλώνει μια σειρά από συντηρητικές πολιτικές, που έχει τις δικές της αδυναμίες να ανταποκριθεί στα προβλήματα. Τα βλέπουμε με την υγειονομική κρίση, τα βλέπουμε με τα ζητήματα που υπάρχουν στον χώρο της οικονομίας, ιδιαίτερα στον χώρο της παραγωγής και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βλέπουμε και είδαμε, ζήσαμε την συντηρητική εκδοχή της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ με το λαϊκισμό και την τυχοδιοκτική προσέγγιση πολλές φορές σε πολλά ζητήματα. Συνεπώς για μας ο στόχος είναι να ενδυναμώσει η δική μας παράταξη για να μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε στην πραγματική νέα αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα μας, να υπάρξουν προοδευτικές πολιτικές, να υπάρξει μια πραγματική προοδευτική κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι όλοι οι υποψήφοι πρόεδροι για την παράταξή μας τα έχουν απαντήσει και νομίζω ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων σε γενικές γραμμές από όλους σε σχέση με την επιλογή της αυτόνομης πορείας. Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση μπορεί να γίνεται από άλλες πολιτικές δυνάμεις για τους δικούς τους λόγους. Καταρχήν θα έλεγα ότι αυτά τα ερωτήματα με το ποιον θα πάτε και τι θα κάνετε μπορούν να απευθυνθούν άνετα και στους δύο, διότι ο κύριος Μητσοτάκης επιζητεί αυτονομία, ο κύριος Τσίπρας επιζητεί έναν τρόπο μέσω του οποίου θα μπορέσει να προσδιορίσει έναν στρατηγικό στόχο για τις επόμενες εκλογές. Εμείς δεν προσφερόμεθα για τέτοιες λύσεις στα προβλήματα και στα αδιέξοδα του καθενός. Έχουμε δικό μας σχέδιο, έχουμε δική μας πρόταση, έχουμε δικό μας στόχο. Οι πολίτες ενισχύουν αυτό το οποίο έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και ζητούν να προχωρήσουμε ούτως ώστε σύντομα να μπορούμε να είμαστε σε θέση να ορίσουμε τις λύσεις και τις πολιτικές εκείνες οι οποίες πραγματικά θα είναι αντίστοιχες των αναγκών και των πολιτών και των απαιτήσεων των καιρών για τη χώρα μας. Πάντως αυτή η δυναμική που αποτυπώθηκε, αν θέλετε, και στην πολύ μεγάλη μαζική συμμετοχή στις κάλπες της περασμένης Κυριακής, που ευελπιστείτε να είναι το ίδιο μαζική και στον δεύτερο γύρο των εκλογών, αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, κύριε Γκόκα. Φαίνεται έτσι ότι ξεκολλάει το κίνημα αλλαγής από τα ποσοστά του 5-6%, 7% και αρχίζει να ανεβαίνει πηγαίνοντας προς διψήφιο νούμερο. Άρα αυτό αυτόματα φέρνει και την ικανοποίηση. Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει. Εμάς δεν μας ικανοποιεί αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ο στόχος μας είναι να πάμε πολύ πιο πάνω. Βεβαίως είναι θετικό ότι αρχίζει μια διαφορετική επανασύνδεση με την κοινωνία. Εδώ και αρκετό καιρό και όχι μόνο το τελευταίο δίμηνο, το τελευταίο δίμηνο αποτυπώθηκε και στις δημοσκοπήσεις. Προσωπικά με την επαφή μου με τους πολίτες έχω διαπιστώσει ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον από την πλευρά των πολιτών για τις εξελίξεις στο χώρο το δικό μας, για τις θέσεις μας. Έχουμε δείξει μια συνέπεια αυτά τα δύο χρόνια απέναντι και μια σοβαρότητα με προτάσεις για όλα τα προβλήματα που έχουν απασχολήσει τη χώρα μας, την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία και όλους τους επιμέρους τομείς και πάνω απ' όλα στο θέμα της υγείας που ταλαιπωρούμαστε από την πανδημία.
υπήρχε αυτή η αλλαγή και πιστεύω ότι αυτό θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και αυτή είναι και η ευθύνη δική μας να ανταποκριθούμε, όπως είπαμε και πριν, μέσα από τη συλλογική μας προσπάθεια σε αυτό που περιμένει ο κόσμος. Κύριε Γκοκά, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχετε ταχθεί υπέρ ανοιχτά κάποιου υποψηφίου, σωστά, εκτός αν μου διαφεύγει κάτι. Όχι, δεν έχω... Είναι έχω σε μια συνειδητή επιλογή. Και πριν τον πρώτο γύρο και πριν τον δεύτερο έχω κάνει αντίστοιχες, έχω πάρει θέση, πολιτική θέση σε σχέση με τις γενικότερες εξελίξεις, χωρίς να μπω στη διαδικασία να αναφερθώ σε ονόματα υποψηφίων προέδρων. Θεωρώ ότι είναι σεβαστός ο αγώνας όλων των υποψηφίων προέδρων, είναι σεβαστή η επιλογή του κάθε πολίτη και βεβαίως όλοι μαζί οφείλουμε να σεβαστούμε το αποτέλεσμα και να προχωρήσουμε και πάλι μετά τη Δευτέρα με ενότητα και δουλειά. Κυριακή κοντή γιορτή λοιπόν, θα δούμε. Έτσι, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε μια εκτίμηση, αν μπορούν, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι η διαφορά μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Παπανδρέου δεν μπορεί να ανατραπεί. Από την άλλη πλευρά θεωρείτε ότι μπορεί να ανατραπεί. Εσείς πώς το βλέπετε? Εγώ βλέπω ότι σε δύο μέρες, μόλις κλείσουν οι κάλπες, θα ξέρουμε τι ακριβώς θα έχει συμβεί. Θέλετε να κάνουμε και ένα σχόλιο, κύριε Γκόγκα, έτσι, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο επίπεδο της πανδημίας, γιατί τα πράγματα σίγουρα εξακολουθούν να παραμένουν δύσκολα, έτσι, με χιλιάδες κρούσματα καθημερινά, με δεκάδες, εκατοντάδες νεκρούς, έτσι, όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πόσο σας ανησυχεί όλη αυτή η κατάσταση? Πολύ δε περισσότερο, αν θέλετε, που έχουμε πλέον και την μετάλλαξη όμικρον, που θα αρχίσει να κυριαρχεί, όπως όλα δείχνουν, το επόμενο χρονικό διάστημα και όπως εκτιμούν οι ίδιοι οι επιστήμονες. Η υγειονομική απειλή δυστυχώς παραμένει. Οι μεταλλάξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Συνεπώς, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο από ό,τι φαίνεται. Και βέβαια, δυστυχώς για τη χώρα μας, το πολύ δυσάρεστο είναι ότι κάθε μέρα χάνονται πολλές δεκάδες συμπολίτες μας. Είναι συγκλονιστικό αυτό που γίνεται και βέβαια αυτό θα πρέπει συνεχώς να μας προβληματίζει και να ενεργοποιούμαστε στην κατεύθυνση αναζήτησης λύσεων. Η κυβέρνηση νομίζω ότι δείχνει να έχει αποδεχθεί ως ένα σημείο τουλάχιστον αυτή την πραγματικότητα. Καθυστερεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις να πάρει μέτρα και βεβαίως δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική στην εφαρμογή των όποιων μέτρων. Στους εμβολιασμούς που επιμένουμε όλοι και εμείς από την πλευρά μας από την πρώτη στιγμή έχουμε ταχθεί υπέρ της ανάγκης των εμβολιασμών, είναι το μόνο όπλο που διαθέτουμε, είναι το όπλο που μας έδωσε η επιστήμη. Θα πρέπει να γίνεται συνεχώς η καμπάνια που να δίνει τις απαντήσεις στους προβληματισμούς όσων καλοπροαίρετα ανησυχούν, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να έχουν ειδικότερα προβλήματα που τους απασχολούν. Θα πρέπει αυτά να τα δούμε. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εμβολιαστούν οι άνθρωποι των απομακρυσμένων περιοχών ή των νησιών που υπάρχουν αλλού τέτοια προβλήματα. Ή οι άνθρωποι ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να μετακινηθούν από το σπίτι τους. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι ότι όλοι μπορούν να πάνε σε ένα νοσοκομείο. Θα πρέπει όλο αυτό να μπει να είναι πιο συστηματική προσπάθεια. Και οι πολίτες να κάνουμε και την τρίτη δόση και την πρώτη δόση όσοι δεν έχουν κάνει. Βέβαια, η κυβέρνηση εξακολουθεί μετά από δύο σχεδόν χρόνια να μην είναι ικανή να δώσει σωστές λύσεις και απαντήσεις σε προβλήματα που υπάρχουν. Στις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στα κενά του προσωπικού, εδώ στην Άρτα, έχουμε τεράστια προβλήματα λόγω ελλείψεως προσωπικού. Έχουμε κάνει συνέχεια και ερωτήσεις και αναφορές. Έχουν εξαντληθεί οι τέσσερις παθολόγοι και οι τρεις πνευμονολόγοι. Υπάρχουν σε πολλά τμήματα ελλείψεις, το ακτινολογικό, θα δικήσω και κάποια άμα δεν τα πω βεβαίως, και στη χειρουργική κλινική αρχίζουν να
διαφέρονται προβλήματα. Υπάρχουν θέματα. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς ο συνωστισμός εξακολουθεί να υπάρχει όπως ήταν από την αρχή της πανδημίας. Στα σχολεία η κατάσταση είναι ίδια. Δηλαδή υπάρχει σοβαρό θέμα και πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να αλλάξει τακτική και να δεχθεί και έναν σοβαρό διάλογο, να δούμε έστω και τώρα όλοι μαζί τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε μια προσπάθεια ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας και προστασίας του πληθυσμού έναντι της πανδημίας, διαφυλάσσοντας κατά το δυνατόν τις οικονομικές κυρίως δραστηριότητες αλλά και τις κοινωνικές, διότι 2 χρόνια εξαντλούνται και τα όρια της αντοχής, της ανθρώπινης αντοχής. Σίγουρα θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια της επιστημονικής πείθους, αν θέλετε, όλων αυτών που ακόμη δεν έχουν πάρει την απόφαση. Βέβαια, είδαμε τις τελευταίες ημέρες, κυρίως μετά την εξαγγελία των μέτρων και των προστήμων που προβλέπονται, κύριε Γκόγκα, από τις αρχές του νέου χρόνου για όσους άνω των 60 δεν εμβολιαστούν, να προστρέχει ο κόσμος, να παίρνει την απόφαση έστω και κάτω από αυτή την πίεση να εμβολιαστεί. Σίγουρα δεν θα έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα έπρεπε να είχαμε εξαντλήσει όλες τις άλλες δυνατότητες και άλλα εργαλεία, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών λέξη εργαλεία, ακριβώς για να πιστούν αυτοί οι πολίτες να εμβολιαστούν. Φυσικά, φτάσαμε σε ένα μέτρο το οποίο πραγματικά είναι ένα αμφιλεγόμενο μέτρο μεν. Απ' την άλλη μεριά, όταν επί πολύ μεγάλο διάστημα, όπως είπα, δεν έγινε μια πιο σωστά συντονισμένη προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα και λόγω του αδιεξόδου που φαίνεται και για να μην έχουμε θέματα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο εξαντλεί τα όρια του, ναι μεν υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα που λέτε, όμως υπάρχουν και επιμέρους προβλήματα, μερικά σας τα είπα πριν, για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ειδικότερα θέματα και πρέπει να δοθεί δυνατότητα μέσα από την εφαρμοστική εγκύκλιο να επιληθούν για να μην υπάρξουν αδικίες. Mm-hmm. Όμως το ουσιαστικό ζήτημα είναι ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο νωρίς και πιο τολμηροί σε αυτό το θέμα. Εμείς είτε ήμασταν από τους πρώτους, οι πρώτοι που μιλήσαμε και για υποχρεωτικότητα σε ορισμένες ομάδες. Θα έπρεπε να το δούμε πιο νωρίς για να μην φτάσουμε σε τέτοιου είδους αποφάσεις που έχουν και τα πρόσθετα αυτά μέτρα οικονομικής φύσεως. Τώρα θα πρέπει να αξιολογήσουμε σε λίγο, σε σύντομο διάστημα την κατάσταση, πώς θα διαμορφωθεί, για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Βλέπω όμως ότι πραγματικά, και δεν το λέω με την αντιπολιτευτική διάθεση που θα περίμενε κανείς, βλέπω όμως ότι η κυβέρνηση, το είπα και στην αρχή, συμβιβάζεται με μια κατάσταση και μια πραγματικότητα και ξαφνικά εκεί που μιλά είναι σε ένα άλλο μήκος κύματος σε σχέση, όπως είπαμε πριν, με την υποχρεωτικότητα, ξαφνικά έρχεται και η υποχρεωτικότητα επιβάλλεται με έναν άλλο τρόπο εξ ανάγκης και εξ αντικειμένου. Άρα λοιπόν χρειάζεται περισσότερος ρεαλισμός και περισσότερο μεθοδικότητα, ούτως ώστε και μέτρα να υπάρχουν όσο γίνεται καλύτερα οργανωμένα και εφαρμογή μέτρων που να αποδίδει. Αλλά θα πρέπει, δεν δικαιολογείται πλέον μετά από τόσους μήνες η κυβέρνηση να έχει την ίδια κατάσταση στα σχολεία, την ίδια κατάσταση στα μέσα ενημέρωσης, την ίδια και χειρότερα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα όλο αυτό, το οποίο φαίνεται να μην αντιμετωπίζεται ούτε σωστά ούτε στην ώρα του. Μάλιστα. Κύριε Γκόγκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε. Επικεντρωθήκαμε περισσότερο στο κίνημα αλλαγής λόγω των εσωκομματικών διαδικασιών. Δεσμεύομαι την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για περισσότερα ζητήματα που αφορούν την επικαιρότητα, γιατί τα θέματα και τα ζητήματα είναι αρκετά και ακρίβεια έχουμε και όλα αυτά. Σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Έχουμε σε παραγωγική περιοχή, είμαστε. Η ακρίβεια έχει επιπτώσεις και στο κόστος παραγωγής, αλλά και στην αδυναμία επιβίωσης συγχρόνων όσων
εμπλέκονται στο χώρο αυτών. Κατά συνέπεια επηρεάζονται και οι υπόλοιπες δραστηριότητες, είτε είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε είναι επαγγελματίες. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στην περιοχή μας. Δεσμευόμαι λοιπόν ότι πολύ σύντομα θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε στα της επίσκεψης του κυρίου Τσίπρα στην περιοχή μας, ο οποίος κατά τη διάρκεια της χθεσινής του ομιλίας στα Γιάννενα αναφέρθηκε και σε τοπικά ζητήματα. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν έκανε λόγο για μια δυσμενή πραγματικότητα στα ζητήματα της Ηπείρου λόγω των χειρισμών της κυβέρνησης. Αναφερόμενος στα έργα των οδικών υποδομών, σημείωσε ότι άλλα καθυστερούν και άλλα υποβαθμίζονται, φέρνοντας το παράδειγμα του οδικού άξονα Ιωάννα Κακαβιά, για τον οποίο, όπως είπε, χάθηκαν 2 χρόνια. Με αποτέλεσμα ένας οδικός άξονας να μετατρέπεται σε επαρχιακό δρόμο. Δεν έλειψαν οι αναφορές σε θέματα της Ηπείρου κατά την χθεσινή ομιλία του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χαρακτήρισε την Ήπειρο ως μια μεγάλη τράπεζα πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος. Τα έργα υποδομής, όπως οι οδικοί άξονες, η κατάργηση των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, το πάγωμα πληρωμών έργων του ΕΣΠΑ, η κατανομή πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και η πορεία του Πανεπιστημίου αποτέλεσαν τα σημαντικότερα θέματα στα οποία και αναφέρθηκε. Αναφορικά με τα έργα των ειδικών υποδομών, ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι δημιουργείται μια δυσμενής πραγματικότητα, καθώς άλλα καθυστερούν και άλλα υποβαθμίζονται, κάνοντας ειδική αναφορά στον οδικό άξονα Ιωάννα Κακαβιά, ο οποίος, όπως είπε, με ευθύνη της κυβέρνησης μετατρέπεται σε έναν επαρχιακό δρόμο. Πολλά έργα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν δώσει μια πνοή, όπως και στο περιβάλλον, είτε καθυστερούν είτε υποβαθμίζονται από τη σημερινή κυβέρνηση. Οδικά έργα που είχαμε ήδη δρομολογήσει. Ο αυτοκινητόδρομος Ιωάννα Κακαβιά, αφού χάθηκαν 2 χρόνια, το έργο μετατρέπεται σε κλασικό επαρχιακό δρόμο διατομής 12,5 μέτρων, με μία λωρίδα κυκλοφορίας και μία βοηθητική ανακατεύθυνση, με αρκετούς κόμβους και χωρίς διαχωριστική νησίδα, χωρίς την αναγκαία σύγχρονη και ασφαλή παράκαμψη της πόλης, με τα 15 περίπου χιλιόμετρα του συγκεκριμένου οδικού άξονα από τον κόβο της Εγνατίας μέχρι τη Φανερωμένη. Η σύνδεση της Πρέβεζας με την Ιωνία Οδό. Το Υπουργείο Υποδομών έχει δώσει παράταση για έναν ακόμα χρόνο, ως τον Ιούνιο του 2022, για την ολοκλήρωση της μελέτης σύνδεσης της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό, ενώ εμείς είχαμε εξασφαλίσει και είχαμε φύγει αφήνοντας 30 εκατομμύρια ευρώ για αυτήν ακριβώς τη σύνδεση. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν προχωρά 2 χρόνια και παίρνει τώρα παράταση. Η σύνδεση της Πρέβεζας, σύνδεση Πρέβεζας Ακτίου Αμβρακία Οδός. Η κυβέρνηση καθυστερεί και ο μεγάλος κίνδυνος είναι το έργο να απενταχθεί από το ΕΣΠΑ. Η σιδηροδρομική Εγνατία, ένα μεγαλόπνο έργο το οποίο βάλαμε μπροστά. Η κυβέρνηση μετά από 2 χρόνια αδράνειας άρχισε τώρα κάπως αποσπασματικά να ασχολείται με συγκεκριμένα τμήματα στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα, εξαγγέλλοντας όμως έργα στα χαρτιά. Ως σήμερα δεν έχει προχωρήσει στην ίδρυση της διακρατικής εταιρείας, όπως είχε συμφωνηθεί με τη Βουλγαρία, για την υλοποίηση του έργου. Η σιδηροδρομική Εγνατία στο τμήμα Ιωάννινα Ιγουμενίτσα θα μπορούσε να φέρει το τρένο μέχρι την ακτή της Ηπείρου. Και τέλος, ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στο πάγωμα του ΕΣΠΑ από την κυβέρνηση, κάτι που σημαίνει, όπως είπε, στάση πληρωμών από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, με τους φορείς της αυτοδιοίκησης να υποχρεώνονται ακόμη και σε λύσεις συμβάσεων με τους αναδόχους των έργων, καθώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, ενώ έκανε ειδική αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να στηρίξει με πόρους την Ήπειρο. Επιτέθηκε ωστόσο την κυβέρνηση για τον τρόπο σχεδιασμού και κατανομής των κονδυλιών. Και το γνωρίζουν αυτό οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι το πάγωμα των πληρωμών αφορά και τα κρίσιμα έργα υποδομών που εκτελούνται κατά κύριο λόγο από τους Δήμους και τις περιφέρειες. Πλέον, δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις, οι φορείς της αυτοδιοίκησης έχουν αναγκαστεί ακόμα και σε λύση των συμβάσεων με τους αναδόχους, καθώς αδυνατούν να επομισθούν το κόστος των καθυστερήσεων και των πληρωμών. Για την Ήπειρο, μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης,
και μία από τις πιο αδικημένες περιφέρειες της χώρας μας, το Ταμείο Ανάκαμψης θα ήταν μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Μια πολύ σημαντική ευκαιρία να εκταμιευθούν πόροι που θα χρηματοδοτήσουν κρίσιμες υποδομές και αναπτυξιακή προοπτική. Αν το Ταμείο Ανάκαμψης είχε σχεδιαστεί όχι με γνώμονα να μοιράσουν κέρδη 10 μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, αν το Ταμείο Ανάκαμψης είχε σχεδιαστεί με γνώμονα την περιφερειακή ισορροπία σε κέντρο και περιφέρεια, να αμβληθούν δηλαδή οι ανισότητες των περιφερειών, όπως είναι, θα έλεγα, ένα παράδειγμα ενός τέτοιου σχεδιασμού, το αντίστοιχο σχέδιο που έχει υποβάλει η Πορτογαλία. Αν λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης είχε σχεδιαστεί στοιχειωδώς με σχέδιο την άμβληση των ανισοτήτων και την περιφερειακή, άμβληση των περιφερειακών ανισοτήτων, τότε πράγματι θα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης, όπως η Ήπειρος. Δυστυχώς όμως έχει σχεδιαστεί ανάποδα. Το κάρο μπήκε μπροστά από το άλλο. Σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, θύμισε ότι η κυβέρνησή του είχε προκηρύξει τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για όλες τις προστατευόμενες περιοχές, ώστε να δημιουργηθούν κανόνες και ένα ξεκάθαρο πλαίσιο δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν προχώρησαν, με την κυβέρνηση πλέον να προχωρά στην κατάργηση των φορέων διαχείρισης και των διοικήσεών τους. Τέλος, αναφέρθηκε στον κρίσιμο αναπτυξιακό ρόλο του Πανεπιστημίου Ιαννίνων, επισημένοντας ότι είναι απαραίτητη η στήριξή του, κάνοντας αναφορά στην ελάχιστη βάση εισαγωγής που έχει δημιουργήσει προβλήματα βιωσιμότητας στα τμήματα λογιστικής και γεωπονίας. Ο νόμος αυτός έχει ως αποτέλεσμα και τη μείωση των εισακτέων σε πάρα πολλά τμήματα. Ιδιαίτερα στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής, καθώς και στο τμήμα γεωπονίας, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. Η χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο τομείς έρευνας και εκπαίδευσης είναι ελλιπέστατη. Δεν είμαστε τώρα σε μνημόνια και υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει ουσιαστική χρηματοδότηση. Ο προϋπολογισμός δεν επαρκεί για να καλυφθούν λειτουργικές βασικές ανάγκες. Και ταυτόχρονα τα προγράμματα των μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρονται δωρεάν εδώ και μία διετία δεν χρηματοδοτούνται, με προφανή σκοπό να οδηγηθούν σε οικονομική ασφυξία. Ο στόχος λοιπόν της κυβέρνησης είναι σαφής. Αφορά στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας, αφορά στην επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά. Και μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα θα μου επιτρέψετε εγώ να προσθέσω κι άλλο ένα που αφορά τη φοιτητική μέρημνα. Ιδίως στις μέρες μας από τα ενίκια έχουν πάει και αυτά στο Θεό. Τα ζητήματα στέγης. Άρα λοιπόν είναι απολύτως αναγκαία. Σφοδρή επίθεση για εγκληματική διαχείριση στις παράλληλες κρίσεις της πανδημίας και της ακρίβειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την σύσκεψη που είχε με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς στην Οικουμενίτσα κατά την δεύτερη μέρα της περιοδίας του στην Ήπειρο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα του λιμανιού της Οικουμενίτσας, ζητώντας την απόδοση της χερσαίας ζώνης, απαντώντας τα θέματα που έθεσε ο δήμαρχος της πόλης Γιάννης Λόλος. Για ραγδαία μείωση του εισοδήματος των ελληνικών οικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας την κυβέρνηση για εγκληματική διαχείριση στις παράλληλες κρίσεις της πανδημίας και της ακρίβειας. Κατά τη σύσκεψη που είχε με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς στην Ιγουμενίτσα, στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Ήπειρο, ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία αλλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας πως ήταν κοινωνικά καταστροφική η απόφαση για την παύση των μέτρων στήριξης. Ο κύριος Τσίπρας καταλόγησε τεράστιες ευθύνες στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στη χοντρική τιμή του ρεύματος σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ περιγράφοντας την κατάσταση στην αγορά, σημείωσε πως οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται ραγδαία. Αυτό που σήμερα πείθει τους πολίτες στη χώρα μας, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τους ανθρώπους της παραγωγής, τους ανθρώπους του μόχθου, είναι και μια δεύτερη παράλληλη πανδημία. Και αυτή είναι η πανδημία της ακρίβειας. Είναι οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, αλλά ταυτόχρονα και μια ενεργειακή κρίση, την οποία βεβαίως βιώνει όλη η Ευρώπη, αλλά και σε αυτό το πεδίο έχουμε μια ιδιαιτερότητα ως χώρα, να είμαστε και εκεί πρωτοθήκες. Σε όλη την Ευρώπη,
η χώρα μας, η μικρή Ελλάδα, είναι πρωταθλήτρια στην τιμή, στη χοντρική τιμή του ρεύματος. Και εδώ λοιπόν υπάρχουν πολύ μεγάλες ευθύνες. Πολύ μεγάλες ευθύνες για την πολιτική επιλογή της εκχώρησης του 17% του ΕΕ σε ιδιώτες εν μέσω της πανδημικής κρίσης. Πολύ μεγάλες ευθύνες για την αδράνεια της Επιτροπής Αναγωνισμού και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που βιώνει ο μέσος πολίτης σήμερα, τα κοτιδιά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι μια ραγδαία μείωση του εισοδήματος. Βομβαρδίζομαι τις τελευταίες μέρες καθημερινά από μηνύματα ανθρώπων που μου παραπονιούνται για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αυξήσεις σε νοικοκυριά 300, 400, 500 ευρώ. Μέσα νοικοκυριά. Αυξήσεις σε επαγγελματίες, μίλαγα χθες με επαγγελματίες του πρώτη εστίαση στα Ιωάννινα, 2.000 και 2.500 ευρώ σε μια βάση. 2.000 ευρώ είναι δύο μισθοί. Δύο μισθοί υπαλλήλων και σχετικά καλά πληρωμένων υπαλλήλων. Και όταν αυτοί οι επαγγελματίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται με συσσωρευμένα χρέη την περίοδο της πανδημίας και με την προοπτική να έχουν την υποχρέωση να επιστρέψουν τις οποίες ενισχύσεις πήρατε και να έχει πέσει ο τζίρος τους ήδη, μου είπαν, 80%, διότι μπορεί να μην έχουμε lockdown και ορθώς δεν έχουμε lockdown. Ωστόσο, από τη μία ο φόβος του κορονοϊού, από την άλλη η μείωση της αγοραστικής δύναμης αποτρέπει τους πολίτες από το να μπουν, να κάτσουν σε μια καφετέρια, σε μια ταβέρνα, να αγοράσουν. Πέφτει λοιπόν η ενεργοζήτηση. Αυτή λοιπόν είναι μια κατάσταση η οποία μας οδηγεί σε μια μαθηματική ακρίβεια τους επόμενους μήνες σε κλινικά διέξοδο. Και το λέω αυτό δεδομένου ότι είναι απόφαση της κυβέρνησης να ψηφίσει έναν προϋπολογισμό σε λίγους μήνες, σε λίγες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, ο οποίος λαμβάνει ως δεδομένο ότι η πανδημία τελείωσε. Αυτό μας είπε, παρουσιάζοντάς τον στην Βουλή, ο υπεύθυνος υπουργός, αντιδοτής υπουργός οικονομικών, ότι ο προϋπολογισμός του 2022 λαμβάνει υπόψη ότι η πανδημία τελείωσε. Και σας ρωτώ, εσείς αισθάνετε ότι τελείωσε η πανδημία? Εγώ αισθάνομαι ότι είναι στην κορύφωσή της. Άρα και οι επιπτώσεις οικονομικές έρχονται. Η απόφαση λοιπόν να σταματήσουν τα μέτρα στήριξης είναι μια κοινωνικά καταστροφική απόφαση. Θεωρώ λοιπόν αναγκαίο το επόμενο διάστημα να μπει μπροστά μια ατζέντα η οποία θα δώσει τη δυνατότητα να σταθεί όρθια κοινωνία, οι επαγγελματικές ομάδες που κλείτονται, τα νοικοκυριά. Συναντώ ανθρώπους οι οποίοι μου λένε ότι θα αναπολούμε, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, τα χρόνια τα σκληρά των μνημονίων, γιατί τουλάχιστον τότε είχαμε μειώσει των μισθών, αλλά είχαμε μισθούς. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης, στον χώρο, ακόμα και στον χώρο του τουρισμού, που ευτυχώς ανατερμάθηκε εδώ στο καλοκαίρι. Κυρίως όμως ανθρώπους του μόχου, ανθρώπους της παραγωγής, αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι είναι σε απόγνωση. Διότι δεν έχεις μεν μείωση μισθού. Μένει σταθερός ονομαστικά, αλλά έχει μια ραγδαία μείωση εισοδήματος μέσα από την με έμεσο τρόπο, μέσα από τις τρομακτικές ανατιμήσεις. Και υπάρχει βεβαίως και αυτή η τρομακτική αβεβαιότητα και ανασφάλεια σε σχέση με τη ζωή, που διαμορφώνει ένα εκρηκτικό μήνυμα. Ο κ. Τσίπρας, που συνοδευόταν από τους βουλευτές Μάριο Κάτση και Όλγα Γεροβασίλη, άκουσε τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή από τον Δήμαρχο Γιάννη Λόλο και από την πλευρά του αναφέρθηκε στο θέμα του λιμανιού της Ιγουμενίτσας, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στην πώληση του πλειοψηφικού πακέτου και τονίζοντας πως η χερσαία ζώνη πρέπει άμεσα να αποδοθεί στους πολίτες. Από το 2014 και μετά παλεύω συστηματικά και διαρκώς για αυτό το κομμάτι, το ζωτικό κομμάτι που είναι συμφασμένο με την καθημερινότητα των δημοτών μας, με την ανάπτυξη της περιοχής μας, του περιοχή μας, να έρθει στην τοπική κοινωνία. Δυστυχώς μέχρι σήμερα αυτό δεν αποδόθηκε και θέλω να πιστεύω, διότι πάντα είμαι καλόπιστος άνθρωπος και καλοπροαίρετος, ότι δεν προσέβαλε στην άνηση της πολιτικής βούλησης, αλλά στο μεγάλη λεπτοκρατία που υπάρχει στη χώρα μας. Φυσικά το λιμάνι και θα αναφερθώ και αυτό δεν θα μπορεί να είναι λιμάνι αν δεν γίνουν και τα υπόλοιπες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν όσον αφορά το πνευματικό κέντρο. Και σίγουρα ένα μεγάλο ζήτημα που πρέπει να σας απασχολήσει και να μας απασχολήσει όλα μας είναι και η συνδρομική σύνδεση του λιμανιού της Ιγουμενίτσας.
Πρέπει οπωσδήποτε, αν θέλουμε το λιμάνι αυτό να είναι ανταγωνιστικό και να μην είναι υποδιέστερο άλλων λιμανιών, όχι τη πατρίδα μα, διότι το πρόβλημα δεν είναι εσωτερικό, είναι εξωτερικό και θα έλεγα το λιμάνι του Ιρακιού, πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσει συνδρομική σύνδεση. Κάποια άλλα μεγάλα έργα που μας ταλανίζουν εδώ και μας απασχολούν είναι ο περιφερειακός της πόλης, ένα έργο ζωτικής σημασίας και κατά την άποψή μου θα ήταν, έπρεπε να ήταν το πρώτο έργο που θα έπρεπε να γίνει στην πόλη της Οικουμένησας για να αναπτυχθεί η πόλη της Οικουμένησας, γιατί η πόλη της Οικουμένησας είναι μια καινούργια πόλη και έχει μια γραμμική διάταξη. Υπήρξαν από την πρώτη στιγμή πιέσεις όσο είμαστε στα Λιβόνια για την πόλη της Οικουμένησας. Εμείς είχαμε βάλει έναν όρο. Τον όρο που αφορά ότι η χερσαία ζώνη θα αποδοθεί στο Δήμο. Τους Δήμους. Και αυτό σημαίνει βεβαίως ότι πρέπει να γίνουν και τα απαραίτητα έργα. Τα έργα για τις ανάγκες, τα έργα τα οποία θα πρέπει να επανακαθορίσουν τον Αιγιαλό. Άρα, εμείς λέμε ότι με τη λογική της πώλησης όλου του λιμανιού του έναν ιδιώτη είμαστε κάθετα αντίθετοι. Θα πρέπει να ενισχυθεί η προσπάθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε τα τμήματα που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες του λιμανιού να τα βάλουν ξεχωριστά, αλλά η χερσαία ζώνη πρέπει να αποδοθεί και να αποδοθεί άμεσα στους πολίτες του προέκτη της Οικουμένησας, διότι και άρα στο Δήμο, διότι δεν μπορεί κανείς το δημόσιο χώρο και το κρίσιμο δημόσιο χώρο για την ποιότητα ζωής των πολιτών να τον βάλει σε μια διαδικασία αγοραπολισίας. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θέσω είναι το ζήτημα των υποδομών. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος και ως επιχειρηματίας, παρά το γεγονός ότι βρεθήκαμε σε συνθήκες χρεοκοπίας, καταφέραμε να ξεμπλοκάρουμε και να ολοκληρώσουμε χρήσιμα έργα που άλλαξαν την καθημερινότητά σα. Ο φίλο μου Μάριο, που λέει ότι δεν είχε αεροπλάνο, είχε το αυτοκίνητο στην Αθήνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και η Ιωνία και η Εγνατία σα δίνει μια πολύ σημαντική δυνατότητα. Το αεροδρόμιο στα Γιάννενα, έργα υποδομή που γίνανε σε δύσκολε συνθήκε. Όμω, μην ξεχνάμε ότι η Ήπειρος είναι η πιο αδικημένη περιφέρεια ακόμα. Και πρέπει πολλά να γίνουν. Στην Ευρωπαϊκή Δυνατή ήταν ένα όραμα για μας. Και ξεκινήσαμε τις διαδικασίες. Βλέπω ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις. Νομίζω ότι δικαιούται η Ήπειρος και η Οικουμένησα, καθώς θα είναι ένα έργο νοής για την περιοχή. Ισχυρά μικρά νησιά, ισχυρή Ελλάδα είναι ο τίτλος του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μικρών Νησιών που διεξάγεται στο νησί της Παμπότιδας και την πόλη των Ιαννίνων με τη συμμετοχή και κυβερνητικών στελεχών όπως η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη. Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα βρεθούν τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τα μικρά νησιά και η διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους ώστε να λειτουργήσουν ως μοχλή ανάπτυξης τόσο των τοπικών τους κοινωνιών όσο και σε εθνικό επίπεδο. Όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τα μικρά νησιά της χώρας στην κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, ώστε οι μικρονησιωτικές κοινωνίες να αποτελέσουν μοχλούς ανάπτυξης τόσο των δικών τους κοινωνιών όσο και σε εθνικό επίπεδο, θα βρεθούν στο επίκεντρο του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μικρών Νησιών, το οποίο θα διεξαχθεί στο νησί της Λίμνης Παμβότιδας και στην πόλη των Ιαννίνων. Η επιλογή της περιοχής μας για την διοργάνωση του συνεδρίου από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών δεν έγινε τυχαία, καθώς το φετινό συνέδριο αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στο νησί των Ιαννίνων στο πλαίσιο του εορτασμού και των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Ιαννιτών και το Επιμελητήριο Ιαννίνων, ενώ εκπρόσωποι των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού και Περιβάλλοντος θα συμμετέχουν με ενδιαφέρουσες θεματικές αλλά και με ανακοινώσεις εφλέγοντας ζητήματα των νησιών. Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών είναι μέλος στην Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δικτύων Μικρών Νησιών και με αυτή την ιδιότητα έχει μια έντονη δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε θέματα που άπτονται γενικά της ελληνικής νομοθεσίας σε αυτά που ακούτε και έχουν να κάνουν με τα ελληνικά μικρά νησιά. Οι θεματικές που θα συζητήσουμε στο φετινό μας συνέδριο έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή καταρχάς και πρώτο της αυτοδιοίκησης αλλά και της επιχειρηματικότητας επάνω στα μικρά νησιά. Οι κύριοι συντελεστές αυτής της διοργάνωσης, εκτός από το Δίκτυο Μικρών Νησιών, γιατί μιλάμε για συνδιοργάνωση, είναι σαφέστατα ο Δήμος που μας φιλοξενεί, ο Δήμος Ιωαννιτών,
τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και με την ευκαιρία αυτή θέλω να τον συγχαρώ και για την εκλογή του στην πανεπιστημιακή κοινότητα της χώρας και ως επιστήμον και ως αυτοδιοικητικός. Είναι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Τουρισμού μαζί με το Επιμελητήριο, το Άφησα Τελευταίο Ιωαννίνων, που είναι ένας από τους κυριότερους πόλους που έχουμε για την βιωσιμότητα πάνω στα μικρά νησιά και είναι η επιχειρηματικότητα. Το συνέδριο δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία διαδικασία υλοποίησης κάποιων θεμάτων που αφορούν τα μικρά νησιά. Δηλαδή, εδώ θα συζητήσουμε και θα κρίνουμε σε εισαγωγικά τι αποφασίσαμε στο προηγούμενο συνέδριο, το οποίο ήταν τηλεσυνέδριο και έγινε στην Πάτμο. Είναι εδώ και ο Δήμαρχος της Πάτμο και μπορεί να σας πει μερικά πράγματα για το νησί του και τα προβλήματά του. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο μήνες μετά τεχνικές υπηρεσίες των αποφάσεων που θα πάρουμε εδώ στα κατατόπους Υπουργεία, ώστε να προδούμε σε ποια διαδικασία βρίσκονται αυτά που θα έχουμε αποφασίσει. Η τρίτη και τελευταία φάση σε εθνικό επίπεδο είναι να βγούμε μετά ξανά προς την κοινωνία και να ανακοινώσουμε όλα αυτά τα οποία θα έχουμε επιτύχει, την εφαρμογή τους και την υλοποίησή τους. Τους εκπροσώπους του δικτύου στην πόλη καλωσόρισε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ, ο οποίος αναφέρθηκε στην σημασία της ενεργού συμμετοχής των κρατικών φορέων στο συνέδριο, καθώς με τον τρόπο αυτό θα αναδειχθούν σημαντικά προβλήματα και θα προωθηθεί η δυνατότητα επίλυσής τους. Η πόλη μας διαθέτει το νησάκι της, ένα μοναδικό νησί που σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα νησιά που είναι σε θάλασσα βρίσκεται μέσα σε λίμνη. Και βέβαια πολύ εύστοχο είναι το σύνθημα. Τα ισχυρά νησιά σημαίνει και μια ισχυρή Ελλάδα και πραγματικά ασπάζουμε πλήρως το σύνθημα αυτού του συνεδρίου και έχει μεγάλη σημασία η συμμετοχή και των κρατικών φορέων σαν μια εκδήλωση ενδιαφέροντος της πολιτείας για τα μικρά νησιά με τα δικά τους ξεχωριστά προβλήματα, αλλά και με τις δικές τους ξεχωριστές δυνατότητες. Για παράδειγμα, η παρουσία της κυρίας Ζαχαράκη θα έχει μεγάλη, όπως και της κυρίας Καλογύρου, που είναι Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την τουριστική αξιοποίηση των μικρών νησιών, ιδιαίτερα στον τομέα του αγροδιατροφικού τουρισμού. Αλλά μεγάλη σημασία έχει και ο τρόπος στήριξης, γιατί τα μικρά νησιά μπορεί να έχουν αυτές τις απίστευτες ομορφιές, μπορεί να εξασφαλίζουν μια άνετη ήρεμη διαμονή, αλλά έχουν και πάρα πολλά προβλήματα. Η ανάπτυξη είναι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι, αντιλαμβάνομαι, ένα από τα κορυφαία προβλήματα και ο τρόπος στήριξης αυτής της διαδικασίας ανάπτυξης των μικρών νησιών με τη συνεργασία της ΕΕΤΑ, για παράδειγμα, που είναι πάντα ένας πολύτιμος συμπαραστάτης των Δήμων αλλά και άλλων φορέων, έχει ιδιαίτερη λοιπόν σημασία. Έτσι λοιπόν θα δοθεί η ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, θα ακουστούν και τα προβλήματα, τα ιδιόμορφα προβλήματα του δικού μας νησιού, προλαμβάνοντας και την προηγούμενη ερώτηση, που δεν είναι κατά ανάγκη ίδια με τα αντίστοιχα προβλήματα της πανέμορφης Πάτμου ή της Ιθάκης. Και επομένως έτσι θα μπορούμε να έχουμε στο τέλος της μέρας μια ολοκληρωμένη εικόνα των προβλημάτων που υπάρχουν αλλά και των λύσεων που μπορούν να δοθούν. Ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Βασίλης Βασιλείος, στάθηκε στην σημασία της διασύνδεσης της επιχειρηματικότητας των διαφόρων περιοχών της χώρας παρά τα όποια διαφορετικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαθέτουν. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλοι μαζί μπορούμε να συνδέσουμε τα προϊόντα, την τυποποίηση, τη διάθεση στην εγχώρια αγορά, τον τουρισμό, την εξαγωγή των προϊόντων που είναι βασική επιδίωξη για όλα τα παραπάνω. Μας δίνεται λοιπόν αυτές τις ημέρες η ευκαιρία να συνδέσουν η ευκαιρία πολύ διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικές περιοχές της χώρας να αναπτύξουμε τις απόψεις μας και να βρεθούν κοινές λύσεις και τρόπους όπου θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, στα μικρά και νησιωτικά μικρά νησιά είναι πάρα πολλά και ιδιαίτερα σε κάθε νησί. Έχουμε μπροστά μας πάρα πολλές προκλήσεις και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε μαζί και είναι ευκαιρία λοιπόν αυτές τις μέρες, έχοντας μαζί μας και κυβερνητικά στελέχη και τα μέλη από όλα τα μικρά νησιά, όσα μπορέσαν να έρθουν, γιατί και με την κακοκαιρία, να ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, δεν μπόρεσαν κάποιοι να έρθουν στην πόλη μας. Μπορούμε λοιπόν όλοι μαζί να τα συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις
για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Στον σκοπό του νησιωτικού ευρωπαϊκού δικτύου, που είναι η παρέμβαση στα κέντρα λήψη των αποφάσεων για τη δημιουργία πολιτικών ανάπτυξη των νησιών, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Γιώργος Μπενέτος. Μετά από μεγάλο αγώνα, και εδώ φαίνεται ότι είχαμε δύο πολύ πετυχημένες προεδρίες, και δεν το λέω για μένα, αλλά όλοι οι συνεργάτες μου, και ένας από αυτούς ήταν και το Δίκτυο των Μικρών Νησιών, που, Λευτέρη μου, ελπίζω να μην μεγαλώσουμε, γιατί ερημοποιούνται κάποια νησιά από τις πολιτικές αυτές. Δυστυχώς, ερημώνουν κάποια νησιά και θα γίνουν μέλη μας πολύ γρήγορα. Είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε τα μικρά νησιά να τα μεγαλώσουμε και να γίνουν μέλη του δικού μου δικτύου, που είναι το Insulaire. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω έτσι κάνα δύο παραδείγματα. Ένα από αυτά είναι οι ενεργειακές κοινότητες. Τώρα δουλεύουμε την Green Deal, που μιλάμε μέχρι το 50, τη μείωση της εκπομπών αερίων. Και είναι κάτι και αυτό σημαντικό, που θα το βρούμε στο μέλλον μπροστά μας. Θα χρηματοδοτηθούν όλες αυτές οι δράσεις, αφού εκπονηθούν συγκεκριμένα προγράμματα. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Αλλά νομίζω ότι εκείνο που έχει σημασία είναι οι συνεργασίες, οι συνέργειες που έχουμε με όλους τους φορείς, Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο Υπουργών, με τις περιφέρειες. Έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Με αποκορύφωμα, το Insulaire έχει πρωτοστατήσει στη διατήρηση της οδηγίας 120/77, που ήταν ένα ενταξιακό δικαίωμα της χώρας μας για το μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά, το οποίο, όπως ακούσατε πριν από δύο μέρες, ευτυχώς ήταν κάτι που σώθηκε. Το έχουμε παλέψει πάρα πολύ σε όλα τα κέντρα αποφάσεων. Είχαμε πάρει από όλους θετικές απαντήσεις. Και ευτυχώς, παρά τις αντιδράσεις των Γερμανών, καταφέραμε και πια είναι γεγονός ότι όταν τα δημοσιονομικά της χώρας το επιτρέψουν, να μπορέσουν να δώσουν μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου και αργότερα από το 25 και μετά, ενδεχομένως και σε όλα τα νησιά. Στην δύσκολη διαχείριση της καθημερινότητας στα μικρά νησιά, αναφέρθηκαν από την πλευρά τους ο Δήμαρχος Πάτμου, Ελευθέριος Πέντες, αλλά και ο Δήμαρχος Χάλκης, Ελευθέριος Φραγκάκης. Είσαι σε μικρή απόσταση από την υπηρετική Ελλάδα, είτε σε μεγάλη. Η νησιωτικότητα είναι είτε μεγαλύτερο είτε μικρότερο πρόβλημα, το μέγεθος αλλάζει. Θεωρώ από την εμπλοκή μου στην αυτοδιοίκηση ότι θα πρέπει οπωσδήποτε αυτές οι εργασίες που κάνουμε στο Δίκτυο Μικρών Νήσων και σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο διαβουλεύσεων να αναδείξει το μείζον θέμα της ιδιαίτερης νομοθετικής ρύθμισης για αυτά τα νησιά. Όταν στην υπηρετική Ελλάδα μιλάμε για μεταφορά απορριμμάτων, αυτό γίνεται οδικός. Όταν μιλάμε για μια συστάδα νησιών, όπως είναι ο Δήμος Πάτμου, γιατί ο Δήμος Πάτμου δεν είναι μόνο η Πάτμος. Ο Δήμος Πάτμου είναι και η Αρκή και το Μαράθι. Είναι άλλα δύο κατοικημένα νησιά, τα οποία είναι το ένα η Αρκή με περίπου 40 κατοίκους, το άλλο με τρεις οικογένειες διμελείς. Και δεν είναι σε απόσταση που είναι το νησί των Ιωαννίνων, όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας σας. Μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Άρα η βιωσιμότητα, η αειφορία και η επιβίωση των νησιών, των νησιωτών, των κατοίκων αυτών των νησιών, τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ κοστοβόρο. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για διαχείριση καθημερινότητας σε αυτά τα νησιά, μιλάμε για ένα αυξημένο κόστος, το οποίο δεν προβλέπεται πουθενά. Απουθενά όμως. Μιλάμε για νησιωτικότητα, την έχουμε κατοχυρώσει συνταγματικά, αλλά στην ουσία, για μένα, που είμαι γέννημα θρέμα νησιώτης, δεν το έχω δει ποτέ. Άρα λοιπόν, κρίνω ότι είναι απαραίτητο και άμεσο να δημιουργηθούν όλες αυτές οι συνθήκες και προοπτικές, ώστε να καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για αυτά τα νησιά, σε κάθε επίπεδο. Το κοινωνικό πρόσημο της διαβίωσης σε ένα μικρό νησί της χώρας μας και εκπροσωπώντας περίπου 250 μόνιμους κατοίκους του νησιού της Χάλκης, θέλω να σας πω ότι είναι μια αρκετά σκληρή και άγρια η ζωή, κυρίως το χειμερινό μήνα, τους χειμερινούς μήνες. Κατοικούνται τα μικρά νησιά της χώρας μας κυρίως από ηλικίες οι οποίες πλέον φεύγουν. Οπότε η συζήτησή μας είναι πώς μπορούμε να πείσουμε νέες γενιές, πώς μπορούμε να πείσουμε νέα παιδιά να επιστρέψουν πίσω στον τόπο τους, στον τόπο καταγωγή τους, ή να πείσουμε άλλους ανθρώπους να μπουν στη διαδικασία να κατοικηθούν τα μικρά νησιά, διότι
και επί της ευκαιρίας των 200 χρονών, να ξέρετε ότι και η Χάλκη αλλά και πολλά νησιά της περιοχής εκεί είναι συνότα, οι οποίες αναφέρει η γείτονος χώρα της Τουρκίας ως διεκδικήσιμες περιοχές. Οπότε για να σηκώνεται και η ελληνική σημαία κάθε μέρα στα μικρά νησιά, πρέπει να κατοικείται από δικούς μας ανθρώπους. Αποφασισμένοι να προχωρήσουν ακόμη και στο κλείσιμο των ιδιωτικών παιδικών σταθμών, αν δεν λυθεί άμεσα το ζήτημα της πληρωμής τους μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για τα δίδακτρα των παιδιών, δηλώνουν οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ από την αρχή της σχολικής χρονιάς, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα βιωσιμότητας. Σε μια πρώτη αντίδραση και έκφραση της διαμαρτυρίας τους, οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι των ιδιωτικών παιδικών σταθμών προχώρησαν σήμερα σε πανελλαδική κινητοποίηση, πραγματοποιώντας πορεία με σχολικά λεωφορεία. Πορεία διαμαρτυρίας με τα σχολικά τους λεωφορεία στο κέντρο της πόλης, προειδοποιώντας ότι είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν ακόμη και σε κλείσιμο των ιδιωτικών τους σταθμών, αν δεν πληρωθούν άμεσα για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, μέσω του ΕΣΠΑ, δηλώνουν οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σταθμών της περιοχής. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε ολόκληρη την χώρα, καθώς η μη καταβολή των χρημάτων μέσω του ΕΣΠΑ από την υλοποίηση των προγραμμάτων εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας, μέσω των οποίων έχει εγγραφεί στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς η πλειονότητα των παιδιών, έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των ιδιωτικών παιδικών σταθμών. Έτσι, σήμερα σε μια πρώτη αντίδραση προχώρησαν σε πορεία διαμαρτυρίας με τα σχολικά τους λεωφορεία στο κέντρο της πόλης, επιδίδοντας ψηφίσματα τόσο στον Περιφερειάρχη Ηπείρου όσο και στον Δήμαρχο Ιωαννίνων. Στην αδυναμία των ιδιωτικών σταθμών να ανταπεξέλθουν στα λειτουργικά τους έξοδα, έχουν τους εργαζόμενους αλλά και τους προμηθευτές τους απλήρωτους, ακόμη και στο να καλύψουν βασικές ανάγκες λειτουργίας των παιδικών σταθμών, αναφέρθηκε η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου των Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών Ηπείρου και Ιωνίων Νήσων, Γεωργία Γιανακοπούλου. Ταυτόχρονα εξέφρασε και την αντίρρηση των ιδιοκτητών των ιδιωτικών παιδικών σταθμών στο ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο αλλά και στο ενδεχόμενο περικοπών στις αμοιβές σε περίπτωση απουσίας των παιδιών. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ πέρα όλοι οι παιδικοί σταθμοί που ανήκουν στο Σύλλογο και συμμετέχουμε στην πανελλήνια κινητοποίηση που πραγματοποιείται σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Τα αιτήματά μας έχουν να κάνουν με την καθυστέρηση πληρωμών του προγράμματος ΕΣΠΑ των διδάκτρων που αναλογούν στα παιδιά που έρχονται με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τα παιδιά έχουν έρθει κανονικά στα σχολεία μας από 1η Σεπτέμβρη και μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβληθεί καθόλου χρήματα στις δομές μας. Στις δομές μας συμμετέχουν 16.000 περίπου παιδικοί σταθμοί, φιλοξενούν 67.000 παιδιά και εργάζονται σε εμάς 18.000 εργαζόμενοι, που αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι είναι απλήρωτοι. Όπως καταλαβαίνετε, έρχονται Χριστούγεννα. Οφείλουμε να πληρώσουμε δώρα Χριστουγέννων, διπλούς μισθούς. Χρωστάμε πλέον στους προμηθευτές μας, ασφαλιστικές εισφορές, τα πάντα, γιατί καταλαβαίνετε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 4 μήνες απλήρωτες, τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε, διότι ο όγκος των παιδιών στις δομές μας προέρχεται κυρίως από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επίσης, αυτό που ζητάμε σαν βασικό μας αίτημα είναι η κατάργηση του ηλεκτρονικού παρουσιολογίου των παιδιών, το οποίο αφορά μια ηλεκτρονική κάρτα με barcode που θα χτυπάνε οι μαθητές μας του ΕΣΠΑ πρωί και μεσημέρι. Για μας, για πρακτικούς λόγους, δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για πρακτικούς λόγους, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένας γονιός το πρωί που έχει να ετοιμάσει το παιδί του να έρθει στο σχολείο δεν θα θυμηθεί την κάρτα. Και αυτό μακροπρόθεσμα θα έχει στο να αφαιρούνται χρήματα και να περικόπτονται χρήματα από εμάς από τις απουσίες των παιδιών. Και αν έρθετε τώρα στα σχολεία μας, θα δείτε ότι λείπουν πάρα πολλά παιδιά, διότι υπάρχουν πάρα πολλές ιώσεις. Και όποιος έχει μικρά παιδιά καταλαβαίνει ότι τα παιδιά αρρωσταίνουν αυτή την περίοδο και οι απουσίες τους είναι αρκετές. Επίσης, στο πρόγραμμα αυτό θα γίνεται χρήση προσωπικών δεδομένων των ατόμων που θα παραλαμβάνουν τα παιδιά, γιατί θα πρέπει να μπαίνουν μέσα με κωδικούς του TaxisNet. Οπότε οι παιδαγωγοί μας αρνούνται να το δεχτούν αυτό και νομίζω ότι είναι δικαίωμά τους, αν σκεφτούμε και το νόμο περί προσωπικών δεδομένων. Και επίσης υπάρχουν και κάποια καινούργια άλλα νομοθετήματα που αφορούν τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, τα οποία συντελούν στη συρρήκνωση των επιχειρήσεών μας. Οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα όλες οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες, γιατί είμαστε μικρά σχολεία, δεν είμαστε οι μεγάλοι σχολάρχες, ας πούμε. Στηρίζουμε την κοινωνική πολιτική του κράτους με το να δεχόμαστε παιδιά από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, διότι δεν υπάρχουν δημόσιες δομές αυτή τη στιγμή να φιλοξενήσουν αυτά τα παιδιά. Και είναι ανεπίτρεπτο και
το γεγονός ότι κατεβήκαμε σήμερα στους δρόμους, γιατί είμαστε παιδαγωγοί και θα έπρεπε να είμαστε στις τάξεις μας και όχι στο δρόμο με τα σχολικά μας. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, έχουμε υπερβεί τα όρια μας. Θέλουμε εντός των ημερών άμεση καταβολή των διδάκτρων μας, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά. Εάν δεν εισακουστούν αυτή τη φορά τα αιτήματά μας, το επόμενο βήμα θα είναι να κλείσουμε τις δομές μας. Έχετε μια ενημέρωση το πότε ενδεχομένως θα γίνει αυτή η καταβολή, σας έχουν πει κάτι? Σε κάποιες δομές έχουν ήδη ανοίξει τις πλατφόρμες για να ανέβουν συγκεντρωτικές καταστάσεις και τα τιμολόγια για να πληρωθεί μόνο ο μήνας Σεπτέμβριος. Αλλά ο μήνας Σεπτέμβριος δεν αρκεί για να καλύψουμε αυτά τα οποία οφείλουμε μέχρι στιγμής. Θέλουμε να μας καταβληθούν τα δεδουλευμένα και των τριών μηνών, μέχρι και τον Νοέμβριο. Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήδη μερικοί συνάδελφοι δεν έχουν να βάλουν πετρέλαιο στα σχολικά τους, δεν έχουν να αγοράσουν τρόφιμα να ταΐσουν τα παιδιά στα σχολεία τους και έχουν βρεθεί σε πολύ δεινή οικονομική θέση. Έτσι και από αυτό το ζήτημα να κάνουμε και μια γέφυρα στην οικονομική μας συζήτηση με τον Νίκο το Ρόζο. Νίκο, καλησπέρα από τα Γιάννενα. Άμου το χάλασες. Ντύθηκα εγώ στα λευκά, καλησπέρα. Έλα ρε, αφού σου ζήτησα ήθελα φόντο χιόνι. Αύριο, με το φως της ημέρας. Για σένα αύριο, εγώ πού θα το δω αύριο το χιόνι? Την επόμενη Παρασκευή. Α, καλά, εντάξει τώρα, μου το χάλασες, είπα θα δω λίγο άσπρη μέρα. Δεν ήταν ακριβώς άσπρη. Έστω και νύχτα άσπρη. Είναι σκοτεινή ακόμη έξω, δύσκολη. Δύσκολα. Έχετε ξανά και αρκετό όμως, ε. Αύριο το πρωί θα είναι άσπρη μέρα. Αύριο το πρωί θα είναι άσπρη μέρα, ναι. Να πω, γιατί να πούμε έτσι, μου έδωσε την ευκαιρία να πω ότι χιονίζει σε όλα τα ορεινά έτσι, του νομού Ιωαννίνων. Και μάλιστα στα ψηλά, έτσι, στο χιονοδρομικό, στο Μέτσοβο, έχει 40 εκατοστά, να σε ενημερώσω. Με μιλιά Βοβούσα έχει 30 εκατοστά, αρκετά χιόνια και στα υπόλοιπα ορεινά, Τζουμέρκα, Κόνιτσα και οτιδήποτε. Και βέβαια, περιμένουμε και τις βροχοπτώσεις. Θα τα δούμε στη συνέχεια όμως με τους τηλεθεατές μας. Πάμε στα δικά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα, την οικονομική. Ναι, να δούμε δύο θεματάκια. Το ένα έχει να κάνει με το πληθωριστικό τσουνάμι. Είναι της πάσης γνωστό πια, όλοι το βιώνουμε. Τον πληθωρισμό, ο οποίος εκτινάσει τις τιμές. Όπου και αν στρέψει κανείς το βλέμμα, ό,τι και αν θέλει να αγοράσει προϊόν ή υπηρεσία, το βλέπει ανατιμημένο σε ένα σοβαρό ποσοστό. Στην Αμερική έχει φτάσει ο πληθωρισμός το 6,8, στη Γερμανία το 6. Είναι πληθωρισμός που έχουν να δουν αυτές οι χώρες πάνω από 30 χρόνια. Οι απαντήσεις που καλούνται να δώσουν οι δύο κεντρικές τράπεζες, η ΦΕΤ και η ΕΚΤ, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Επίσης, να πούμε ότι οι στατιστικές υπηρεσίες των περισσότερων χωρών βλέπουν ότι υπάρχουν επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι κάτι παροδικό, είναι κάτι το οποίο καθημερινά πιέζει την οικονομία. Από τις τιμές ενέργειας μέχρι τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, καθώς και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Επιδεινώνεται συνεχώς η κατάσταση σε όλα αυτά τα μέτωπα. Επίσης, να πούμε ότι η ΕΚΤ, αυτή τη στιγμή κεντρική τράπεζα, σε πρώτη φάση αρνείται πεισματικά και μένει στη θέση της ότι ο πληθωρισμός είναι παροδικός. Και επειδή πιστεύει ότι είναι παροδικός, δεν θα διαρκέσει πολύ, αρνείται να προχωρήσει σε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, να τραβήξει δηλαδή το χρήμα από την αγορά, να το κάνει πιο δυσέβρετο, πιο κοστοβόρο, ώστε αυτό να δώσει πιθανότατα έναν χαμηλότερο πληθωρισμό. Αν το κάνει βέβαια αυτό, θα μειώσει θέση εργασίας, θα επιδεινώσει τη ρευστότητα. Δύσκολη εξίσουση και οι δύο κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης και της Αμερικής είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να δώσουν απαντήσεις. Περιμένουν πώς θα εξελιχθεί. Δεύτερο θέμα, οι καταθέσεις που σιγά σιγά μετατρέπονται σε ομολογιακά δάνεια. Αν παρατηρήσει κανείς από το Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα και θα συνεχίσει όλο το 2022, βλέπουμε πολλές εταιρείες να έχουν βγει προς αναζήτηση ρευστότητας μέσα από ομολογίες, από δάνεια δηλαδή, από ανοιχτές σε όλη την Ελλάδα πιστώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί ο καθένας να αγοράσει από 1.000 ευρώ και πάνω ένα κομμάτι του δανείου μιας μεγάλης επιχείρησης. Η ρευστότητα που θα της προσφέρει θα αποφέρει ένα κέρδος ετήσιο το οποίο θα είναι από 2-3%. Εδώ βλέπουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι μεγάλες επιχειρήσεις να ξεφεύγουν από τα στενά όρια του δανεισμού των τραπεζών και να προσπαθούν να αντλήσουν ένα κομμάτι της ρευστότητας από τους απλούς Έλληνες καταθέσεις.
οι καταθέτες. Είναι κάτι που γίνεται σχεδόν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα το δούμε και το 2022 να αυξάνει την έντασή του. Θέλει όμως κάποια προσοχή το τι, επειδή είναι στην ουσία στα σπάργανα οι καταθέτες με τις ομολογίες και τα δάνεια των επιχειρήσεων των μεγάλων, θέλει αρκετά μεγάλη προσοχή, ούτως ώστε να μην βρεθούν κάποιοι εγκλωβισμένοι τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Νίκο, διανύουμε, είναι η αλήθεια, την εποχή της τεχνολογίας. Το θέμα είναι στη χώρα μας πώς πάμε με την χρήση της, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Ανάγκας και οι θεοί πείθονται. Πόσο μάλλον ο Έλληνας, που θεωρείται πολλές φορές πάνω και από τους θεούς. Ο Έλληνας χρησιμοποιεί το 2011 τη τεχνολογία και το διαδίκτυο μέσα από την κατοικία του στο 45%. Μέσα σε 10 χρόνια έχει φτάσει στο 87%. Συγκλονιστική, κατακόρυφη η αύξηση. Επίσης να πούμε ότι η χρήση διαδικτύου στην Ελλάδα μέσα στο 2021 έχει σημειώσει μια τεράστια αύξηση όσον αφορά την ενημέρωση. Οι Έλληνες κατά 95% ενημερώνονται μέσα από το διαδίκτυο. Τρομερά μεγάλο ποσοστό. Δεν υπήρχε αυτό στην Ελλάδα, το μπορούσαμε να το φανταστούμε. Οι βιντεοκλήσεις έχουν φτάσει στο 85%. Άρα η επικοινωνία μας γίνεται μέσα από την τεχνολογία. Επίσης, ηλεκτρονικά μηνύματα, χρήση κρατικών υπηρεσιών και όχι μόνο, έχει εκτιναχθεί. Να σου πω για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που βιώνουμε όλοι. Από το 2011 που ήμασταν στο 21%, έχουμε φτάσει στο 60% τώρα. Έχει σημειωθεί λοιπόν μια έκρηξη προς όλα τα μήκη και τα πλάτη στην Ελλάδα όσον αφορά το κομμάτι του διαδικτύου. Οι συναλλαγές, για παράδειγμα, έχουν φτάσει σχεδόν το 80%. Αυτό όμως ενέχει και κινδύνους. Και βέβαια θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να φτάσουμε στο επίπεδο να χρησιμοποιούμε τη τεχνολογία σε τόσο μεγάλο ποσοστό, θα πρέπει να μοιηθούμε και να κατανοήσουμε και τους κινδύνους που κρύβει και θα πρέπει να απευθυνθούμε βέβαια και σε ειδικούς. Μάλιστα. Να δούμε τις επενδυτικές ανάγκες που υπάρχουν στην χώρα μας, Νίκο. Γιατί συζητάμε για την ανάγκη επενδύσεων, να ακούμε ότι οι επενδύσεις έρχονται. Το θέμα είναι να δούμε και ποιες είναι οι ανάγκες μας σε αυτόν τον τομέα. Από το 21 μέχρι το 25 οι ανάγκες της Ελλάδος θα ήταν περίπου στα 200 δις. Οι επιχειρήσεις τηρουμένου των αναλογιών και αν υπάρχει μια σχετικά φυσιολογική κατάσταση θα χρειαστούν περίπου στα 125 δισεκατομμύρια. Ο τουρισμός γύρω στα 7, οι υποδομές περίπου στα 60, κατοικίες στα 16 δις. Επαναλαμβανόμενες επενδύσεις προς διάφορες κατευθύνσεις πάνω από 100 δισεκατομμύρια και τέλος πρόσθετες επενδύσεις και έκτακτες θα αγγίξουν τα 50 δις. Αυτό μας φτιάχνει ένα σύνολο περίπου στα 200 δις, τα οποία η Ελλάδα θα πρέπει να χρειαστεί μέχρι το 25, τα επόμενα 4-5 χρόνια. Στην ουσία λοιπόν αυτή τη στιγμή όχι είναι εξασφαλισμένα, μπορούν να γίνουν πραγματικότητα μόλις οι μισές επενδύσεις στην επόμενη πενταετία μέσα από κονδύλια του ΕΣΠΑ, μέσα από ίδια κεφάλαια, μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Να σου πω, αυτό το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι ανύπαρκτο τα τελευταία χρόνια. Μόλις και βεταβίας έχει προγραμματιστεί περίπου 20 δις τα επόμενα 5 χρόνια. Είναι αστείο, ανόητο, γελίο το νούμερο για μια Ελλάδα να έχει 4 δισεκατομμύρια μόνο δημόσιες επενδύσεις. Εδώ που πρέπει να δώσουμε βάση και δεν έχουμε στις άμεσες ξένες επενδύσεις, τις οποίες έχουμε προγραμματίσει μόλις 10 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό φωνάζουμε συνεχώς κάποιοι που γνωρίζουμε τα πράγματα ότι η Ελλάδα είναι ακόμη μη επενδύσιμη χώρα. Δεν επιλέγεται από τους επενδυτές, δυστυχώς. Μάλιστα. Νίκο, φόροι, δαπάνες, χρέος ιδιωτών σίγουρα αποτελούν μία θηλιά στο λαιμό αρκετών. Το θέμα είναι πόσο σφίγγει, αν θέλεις, αυτή η κλειά. Ποια είναι τα μεγέθη που τους σφίγγουν ακόμη περισσότερο ενδεχομένως. Να ξεκινήσουμε από τις δαπάνες, να δούμε τι καταναλώνει ο Έλληνας. Και όπως πολύ σωστά είπες, είναι ένας βρόγχος ο οποίος σφίγγει και μάλιστα ασφυκτικά για πάρα πολλούς Έλληνες. Οι Έλληνες ξοδεύουν περίπου 42 δισεκατομμύρια το χρόνο. Από αυτά τα 14 είναι για είδη διατροφής, τα 12 είναι για στέγαση, τα 7 περίπου για μεταφοράς, για μεταφορές τους, τα 4 είναι για ένδυση, για αγαθά χρήσης και λοιπά γύρω στα 2 δις και άλλα 2 δις για επικοινωνίες. Όλα αυτά θρίζουν 42 δισεκατομμύρια. Αν ρίξει κανείς μια πρόχειρη ματιά θα δει ότι είναι καθημερινά. Είναι ανάγκες για χρήματα που καταναλώνονται για καθημερινές ανάγκες. Πάμε τώρα στην φορολογική επιβάρηση. Το κράτος εισπράττει από όλους μας 78 περίπου δισεκατομμύρια.
Από αυτά τα 31 είναι έμεση φόροι. Λέμε είναι οι περισσότεροι. Έμεσος φόρος είναι τα καύσιμα. Είναι φόροι οι οποίοι δεν είναι μία και έξω και φαίνονται κατευθείαν. Είναι μέσω κινήσεων και οικονομικών συναλλαγών. 31 δις. 21 είναι από άμεσους φόρους, όπως οι φορολογίες εισοδήματος, και 25 με 26 περίπου δισεκατομμύρια από κοινωνικές εισφορές. Βλέπουμε λοιπόν ότι το κράτος το ελληνικό εισπράττει αρκετά χρήματα, αλλά δεν τα πάει καλά με τη δημοσιονομική της πολιτική. Και τέλος τα χρέη. Υπάρχουν τομείς στην Ελλάδα που είναι υπερχρεωμένοι ακόμη και σήμερα. Τις πρώτες τρεις θέσεις δυστυχώς κατέχουν παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια το εμπόριο, η μεταποίηση και οι κατασκευές, όπου έχουν αρκετά δισεκατομμύρια όσον αφορά το κομμάτι των χρεών. Αυτό που κατ' εμέ και αφορά τον νομό μας είναι πολύ σημαντικό είναι οι αγροτικές δραστηριότητες έχουν πολύ μικρό κομμάτι ακόμη χρεών. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στο νομό μας, στα Γιάννενα γενικότερα, έχουμε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα και έχουν γενικότερα δραστηριότητες στο κομμάτι αυτό. Έχουν λοιπόν πολύ χαμηλά χρέη και τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν καλύτερη λειτουργική οικονομία. Μάλιστα. Να κλείσουμε με Νίκο με το να δούμε ποιους πλήρωσε το κράτος την περίοδο της πανδημίας. Ποιους πλήρωσε. Πιστεύεις πώς ήταν στο σύνολο? Ξέρω εγώ. Μιλάμε κλειστά όλα. Συζητάμε για την περίοδο που δεν λειτουργούσε. Εκατομμύρια θα ήταν, αλλά πόσα εκατομμύρια? 6.350.000. Πλήρωσε το κράτος. Πάνω από το 50% δηλαδή του πληθυσμού. Σχεδόν όλο το εργατικό και μη δυναμικό. Κοντά στα 6,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. 650 με 700.000 στενός και ευρύτερος δημόσιος τομέας. 1,5 εκατομμύριο ιδιωτικούς υπαλλήλους σε αναστολή. 180.000 δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων. 750.000 αυτοαπασχολούμενους. Mm-hmm. Σχεδόν 500.000 δικαιούχους κοινωνικού εισοδήματος, του ελάχιστου κοινωνικού εισοδήματος, και 240.000 εποχικούς και μη, αλλά ανέργους γενικότερα. Όλο αυτό το κομμάτι αθροίζεται 6 εκατομμύρια περίπου 400.000 ανθρώπους, λογαριασμούς, μονάδες αποζημίωσε το κράτος όταν είχαμε την πρώτη πανδημία, ακόμη και στη δεύτερη. Τα δημοσιονομικά βέβαια επιταχύρω, γι' αυτό και φτάσαμε να έχουμε ένα 17% επί του ΑΕΠ. Είναι πολύ σημαντικό, είναι κοντά στα 30 δισεκατομμύρια, 28 για την ακρίβεια, που δόθηκαν μέσα στην πανδημία για να στηριχτούν οι ιδιωτικοί και όχι μόνο για να πληρωθεί όλος ο κόσμος. Είναι μεγάλο το νούμερο, γι' αυτό και βλέπουμε ότι όχι απλά δυσκολεύεται η κυβέρνηση να συζητήσει το lockdown, δεν το σκέφτεται καν. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει για δεύτερη φορά, ούτε καν για 15 μέρες, να πληρώσει σχεδόν 6,5 εκατομμύρια Έλληνες. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης και ελπίζω λόγω του καιρού να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Έχουμε την πανδημία και επειδή αναμένουμε και σήμερα φαινόμενα, να είμαστε προσεκτικοί. Έτσι. Όλοι μας. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με το άναμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου και ώρα στις 6.30 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία από το Δήμαρχο Ιωαννίνων. Ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ιωαννιτών. Στο άναμα του Δέντρου θα συμμετέχει η μπάντα της Φιλαρμονικής του Δήμου Ιωαννιτών σε μουσική σύνθεση Χρήστου Γεωργάνου. Παράλληλα, πλήθος εορταστικών εκδηλώσεων διοργανώνονται από το Πνευματικό Κέντρο αλλά και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο. Τα γιορτινά της φορά η πόλη των Ιωαννίνων ενώψη των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με αφετηρία το άναμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου την ερχόμενη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία από τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ. Με το άναμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου ξεκινούν και οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ιωαννιτών που συνδιοργανώνονται από το Πνευματικό Κέντρο και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο. Οι φορείς πολιτισμού του Δήμου Ιωαννιτών να συμβάλλουν στη δημιουργία του εορταστικού κλίματος με την πραγματοποίηση σειράς εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους στους πεζοδρόμους και τα πάρκα της πόλης, στις αίθουσες και τα εκπαιδευτικά τμήματα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου, αλλά και στο Καμπέριο Θέατρο. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων αναφέρθηκαν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων Ελένη Ακονίδου, αλλά και η Πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕ Χριστίνα Κοτσαντή.
Ξεκινάμε επίσημα με το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ αυτή τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στη κεντρική πλατεία όπου και θα μας υποδεχτούν τα νέα ταλέντα της πόλης μας, η μπαντίνα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Ιωαννίνων σε διεύθυνση Χρήστου Γεωργάνου. Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο γιορτινό πρόγραμμα εκδηλώσεων, στο οποίο συμμετέχουν όλες οι δομές του. Έχουν ξεκινήσει ήδη τα ΚΔΑΠ του Πνευματικού Κέντρου με δράσεις και εργαστήρια για παιδιά. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα, με το ενήλικο τμήμα της, θα εμφανίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα σε πεζόδρομους της πόλης. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου και το Φωνητικό Σύνολο Κάντους παρουσιάζουν τον Αμερικάνο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, καθώς και την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη συναυλία, ενώ η Νεανική Ορχήστρα Ντορεμή και η Παιδική Χοροδία του Δημοτικού Οδείου θα μας παρουσιάσουν ένα ξεχωριστό και εξαιρετικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, το Οικαστικό Εργαστήρι ετοιμάζει εργαστήρια κατασκευής στολιδιών και χριστουγεννιάτικων καρτών και οι σχολές παραδοσιακού και σύγχρονου χορού θα παρουσιάσουν παραστάσεις και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Παράλληλα, η ομάδα Θεατρική Συμπαιγνία ανεβάζει μια διαφορετική και ανανεωμένη σταχτοπούτα. Ενώ το σχήμα Operatical με την Αδίνα Τζιάτζιου και τον Θάνο Ζήση μας προσκαλούν σε ένα γιορτινό κόσμο φαντασίας στη συναυλία Christmas Fantasy Show. Τέλος, ο Γιώργος Γάκης με τους Troublemakers και εκλεκτούς προσκεκλημένους υποδέχονται το νέο χρόνο με ροκ μελωδίες. Είναι αλήθεια ότι περάσαμε μία δύσκολη χρονιά και έχουμε μπροστά μας νέες προκλήσεις. Με σύνεση και συλλογική προσπάθεια έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν σας προσκαλούμε στις εκδηλώσεις μας ώστε να γιορτάσουμε όλοι μαζί αλλά και να ονειρευτούμε ένα καινούριο μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία και δημιουργικότητα. Τα Χριστούγεννα αποτελούν μια γιορτή για τα παιδιά και με αυτό το σκεπτικό έγινε ο προγραμματισμός μας. Από τις 18 Δεκεμβρίου μέχρι τις 5 Ιανουαρίου, το θέατρο θα επικεντρωθεί σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που θα συντονιστούν με το πνεύμα των Χριστουγέννων. Το ΔΙΠΕΘΗ, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ, το Δέντρο της Γνώσης, σχεδιάζει την υλοποίηση τριών εργαστηρίων. Το Σάββατο, 18 Δωδεκάτου, στις 11.30, στο Καμπέριο Θέατρο, το Χριστουγεννιάτικο Σουρεαλισμό. Γνωστά και άγνωστα χριστουγεννιάτικα παραμύθια ζωντανεύουν μπροστά μας με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Τα παιδιά, σε ρόλους ζωγράφου, καλούνται να τα απεικονίσουν στο χαρτί, δημιουργώντας ένα ομαδικό εικαστικό έργο. Την Παρασκευή, 24 Δωδεκάτου, στις 11.30, στο πεζόδρομο Παπάζογλου, μην ταλαιπωρείς τον Άι Βασίλη. Για τον Άι Βασίλη ο χρόνος δεν είναι ποτέ αρκετός, όπως ξέρετε, παιδιά. Πόσο μάλλον όταν εξαφανίζονται τα υλικά από το εργαστήριο κατασκευής κούκλας και τα ξωτικά τρέχουν πανικόβλητα να τα βρουν. Την Παρασκευή, 31 Δωδεκάτου, στις 11.30, στον άβλιο χώρο του Αρχοντικού Περσινέλα, η Μίσκα, ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες Πέτρο Χριστακόπουλο και Μίνα Παπά, σχεδιάζονται τα εξής. Στις 22 Δωδεκάτου, στις 5.30, στο Καμπέριο Θέατρο, ιστορίες με καλικατζαρόκουκλες. Είναι ένα θεατρικό παιχνίδι, μια παράσταση από τα ίδια τα παιδιά. Στις 27 Δωδεκάτου, στις 12, στο Άλσος, έχουμε το κυνήγι του θησαυρού. Είναι ένα διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι. Έχουμε επίσης 8 παραστάσεις στο Καμπέριο Θέατρο. Στις 19, 23, 28, 29, 30 Δωδεκάτου και 3, 4 και 5 πρώτου. Τις γλυκομοιομαχίες είναι η θεατρική μας παράσταση. Στο εργαστήριο του κυρίου Παντεσπάνη, τα Χριστούγεννα αυτά δεν θα μοιάζουν με άλλα. Πόλεμοι και έχθρες, περιπέτειες και αναζητήσεις, έρωτες και συγκινήσεις και όλα αυτά γιατί. Η απάντηση θα έρθει αφού πρώτα ο καθένας ανοίξει το μυαλό του και την ψυχή του.
Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν τις αμέσως επόμενες ώρες το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανάμεσα στις περιοχές αυτές είναι και η δική μας περιοχή. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αλλά και του Τμήματος Φυσικής Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από αργά το απόγευμα, από απόψε το βράδυ ουσιαστικά και μέχρι το Σάββατο, προβλέπονται ισχυρότατες καταιγίδες κυρίως στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων, με τα ύψη βροχής κατά τόπους να είναι πολύ μεγάλα, ενώ ισχυρές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 800 μέτρων. Με δεδομένη την ήδη μεγάλη επιβάρυνση των αποστραγγιστικών συστημάτων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπείρου, από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης τάφρων, χυμάρων, ποταμών αλλά και εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Έχοντας υπόψη τις παραπάνω προβλέψεις και εκτιμήσεις, η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και τους Δήμους, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν. Απευθύνεται επίσης στους πολίτες, ζητώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ώρες, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ όσοι εργάζονται στην Ήπεθρο να λάβουν έγκαιρα προφυλάξεις για την αποφυγή ατυχημάτων. Τέλος, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η διάσχιση χυμάρων και πλημμυρισμένων περιοχών. Μάλιστα, το απόγευμα ενεργοποιήθηκε και το τριψήφιο νούμερο 112, έτσι ζητώντας από τους πολίτες και στη δική μας την περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Ενώ σε επικοινωνία που είχαμε νωρίτερα με τον προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, τον κύριο Δημήτρη Μαυρογιώργο, μας ανέφερε ότι τα αποστραγγιστικά στο λεκανοπέδιο μέχρι στιγμής δουλεύουν καλά. Η στάθμη της λίμνης βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο, ενώ από το πρωί έχει ανοίξει και το θυρόφραγμα, έτσι ώστε να υπάρχει ετοιμότητα στην περίπτωση που έχουμε μεγάλες ποσότητες βροχής. Όλος ο μηχανισμός της περιφέρειας, της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και των Δήμων παραμένουν σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα. Ενώ σε ό,τι αφορά τις ορεινές περιοχές έχουμε χιονοπτώσεις, ακόμη και 40 εκατοστά χιονιού, έτσι στα ορεινά του μετρό. 10 μηχανήματα αποχιονιστικά της περιφέρειας εργάζονται για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου, ενώ από αύριο ακόμη 19 οχήματα θα πέσουν σε αυτή τη μάχη, με την ευχή και την ελπίδα όλων να κυλήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να υπάρχουν τα λιγότερα δυνατά προβλήματα και κυρίως να υπάρχει προσοχή από όλους μας. Με αυτό λοιπόν, έτσι ως σύσταση, εμείς να περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον αυριανό καιρό. Νεφώσεις με βροχές και κατά περίοδους καταιγίδες αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην Ήπειρο. Η ανεμία θα πνέουν από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 1 έως 7 βαθμούς Κελσίου στα Ιωάννινα, από 9 έως 12 στη Θεσπρωτεία, από 8 έως 11 στην Άρτα και από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου στην Πρέβεζα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό σας Σαββατοκύριακο.